έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις ανούλες του χιονιά. Που χιονιά δεν είδαμε βέβαια. Σε όλες τις ανούλες τέλος πάντων. Και όσες είναι και στο χιονιά, ας τους πάρει τέλος πάντων η έκφραση που είπαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM Ράδιο Μαρμίτα. Με Ζάχο Ντρούλη Γρηγοριάδη έχω απέναντί μου. Κοιτάζω Τρέγια Ιατρόπουλο, θα πορευτούμε μέχρι και τις 11 συντροφιά παρίτσα μαζί σας. Καλησπέρα Ζάχου. Καλησπέρα Τάσο, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είπαμε τα προκατακτικά, τα είπες νομίζω. Εσύ. Ξεκινήσουμε λίγο σήμερα γιατί νομίζω ότι και εσύ θα έχεις πολλά να πεις. Στο δεύτερο, ας ξεκινήσω εγώ λίγο γιατί... Να στείλω εγώ μόνο χρόνια πολλά στη Μηχανιώνα. Εκεί μου ακούει ο Δημήτρης και η σύζυγός του, η Ανούλα, χρόνια πολλά να τη χαίρεσε. Αδερφέ Δημήτρη, Άννα, έτσι, και Άννα, να είναι γεροί και ευτυχισμένοι. Άννα δεν έχω. Όλες οι Ανούλες. Άννα δεν έχω, σκέφτομαι, αλλά δεν έχω Άννα. Να πω να την αλήθεια. Μια Άννα, να την εντάξει στην γκάμα. Στον πρωινό γκάμα. Υπάρχει, ναι. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά για το πραγματικά όμορφη βραδιά που περάσαμε το Σάββατο σε Σκομπάρ, έτσι, και πολύ εσύ ήσουν εκεί. Ήρθα για λίγο κι εγώ, καμιά ωρίτσα έκατσα. Ναι. Okay, ήταν πάρα πολύ ωραία. Βασικά γινόταν ο χαμός. Ναι, δηλαδή εντάξει, με το ζόρι μπορούσε να κινηθείς πολύ κόσμος. Όντως. Αλλά ευχαριστηθήκαμε και καθαρά ποτά και μουσικάρες, δηλαδή καραγούσταρα μια μισή ώρα πόσο έκατσα. Υπέροχες παρουσίες, έτσι, πολύ καλός κόσμος. Δηλαδή πραγματικά ήταν όλη μια παρέα. Δηλαδή φαινόταν ότι όλοι ήταν μια παρέα. Πραγματικά. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Διοργανώσαμε μια όμορφη βραδιά και ο Μάνος Καλογεράκης και ο Νίκος Ομπουγάτσας. Θα τους ευχαριστήσουμε. Βέβαια, το ωραίο ήταν, δεν ξέρω εσύ, πραγματικά δεν θυμάμαι γιατί γινόταν ένας πανικός. Ποια στιγμή έφυγες, γιατί έφυγες σε κάποια στιγμή. Μετά έφυγα, ο DJ έπαιζε τα πάντα. Έβαλε σε μια φάση δίσκο και ήταν δίπλα μου ο Ομπουγάτσας. Αν το δεις τι έκανε. Δεν μπορώ να γελάσω, δεν έχω. Με αυτά που έχω γίνει με τον Άρη, δεν μπορώ να γελάσω, ρε φίλε. Θα είναι πραγματικά. Να γελάσω, εγώ μπορώ. Και εσύ κοντά είσαι, μην πολύ γελάς. Φίλε, τώρα εσύ έχασες στο μπάσκετ και έφερες ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Εγώ έχασα στο μπάσκετ στο τελευταίο σουτ. Στο τελευταίο σουτ με την ΑΕΚ, με μια ομάδα πολύ καλύτερη μου. Σαν ρόστερ βέβαια. Με πολύ καλούς καλοσφαιριστές. Καλά, στο γήπεδο σου μπορούσες να κερδίσεις την ΑΕΚ. Έχει διαφορά, αλλά δεν είναι αχτύπητη εκτός έδρας η ΑΕΚ. Λάγκφορντ είναι παίκτη, είναι προλίγκας. Είναι μια ομάδα μόνος. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα δηλαδή, στο Ρέθιμνο έχασε η ΑΕΚ, να σε θυμίσω. Μαζί σου, αλλά η ΑΕΕ και των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών με αυτή την ΑΕΚ τώρα έχει τεράστια διαφορά. Δεν ξέρω, δεν τη θυμάμαι. Πολύ βελτιωμένη. Δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, τα είπαμε και για το Escobar. Νομίζω ότι ανάλογες βραδιές θα γίνουν γιορτές, έρχονται και σε όλα τα τέτοιου είδους μαγαζιά, μπαράκια σαν το Escobar. Αλλά το Escobar, επαναλαμβάνω, το έχουμε μία και ιδιαίτερη προτίμηση και ο Τάσος και εγώ. Λόγω της φιλίας που μας συνδέει με τους ιδιοκτήτες. Πάμε στα διαδικαστικά να ξεκινήσω εγώ, Τάσο, με το πορκί, το ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιες σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Δύο special burgers και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Και το μενού των δύο ατόμων, που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml, μόνο με 10 ευρώ. Πού μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά? Στην Καραολή και Δημητρίου 52 και delivery 23 10 5 20 5 55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Αρχή εβδομάδος, η Mazda Manatidi σταθερά κοντά μας στην εκπομπή μας, υποστηριχτής, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Manatidis. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μάστορά του και είναι ο Ιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205, τηλέφωνο 2310-924-931. Να καλησπερίσουμε και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Χλυκίδη ΣΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων.
Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας, το όχημά σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανση φυσικά, καλείς το 2310 611 256. 2310, επαναλαμβάνω, σημειώστε το τηλέφωνο και κάντε τις παραγγελίες σας για πετρέλαιο καθαρό, ελεγμένο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310 611 256 σήμερα. Γέμισα την δεξαμενή, ήρθε ο αδερφός σου Ισακ και μου είπε, μου υποσχέθηκε ότι μέσα στη εβδομάδα θα δωρήσουμε άλλα 250 λίτρα. Τι λέει, ρε φίλε, μπράβο του. Αυτή την εβδομάδα για μία εκπομπή, όχι για εβδομαδία, για μία μόνο εκπομπή, η δική μας εκπομπή εδώ, Ράδιο Μαρμίτα και ο Τεχλικίδης Ισακ, θα σας προσφέρουμε 250 λίτρα για άλλον ένα φίλο ακροατή, για μια φίλη ακροάτρια. Ένας τα καβάτζωσε, έτσι. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πήρε ο ένας. Τα πήρε, τα γέμισε και όλα από ό,τι έμαθα, από ό,τι με είπε ο Ισακ. Ωραίος. Και δεν έβαλε 250, από ό,τι έμαθα, έβαλε 500. Δηλαδή έδωσε 250 ευρώ άνθρωπος. Με τα μισά λεφτά στην ουσία αυτό που ήθελα να για δύο μήνες πετρέλαιο. Μια χαρούλα. Δύο μήνες πετρέλαιο. Μια χαρούλα. Λοιπόν, ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον αδερφό τον Ισακ. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου, 225 πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομή πετρελαίου θέρμανση. Τεχλικίδη Ισακ, 2310 611 256. Εδώ είναι και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Όλα τα πάντα, όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, παιδιά. Να πάτε να δοκιμάσετε. Και κότσι σούβλας. Προτείνουμε, Ζάχο. Κότσι. Άσε, ακόμη το γλύφομαι. Πολύ ωραίο. Και φυσικά υπάρχει ό,τι άλλο ζητήστε σε κρεατικά αλφα ποιότητας. Ολόκληρο κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα, στο βάζι πάνω στο τραπέζι μαζί με τη ρετσινάρα την παγωμένη. Και λιώνει, ρε παιδί μου, σαν αληφή. Ανοίγει το κοτόπουλο, το φέρνει ολόκληρο, το κάνει μια έτσι κλατς βαντάμ και ανοίγει όλο το κοτόπουλο. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Στο στέκι του Κωστή, Ανδρέα Παπανδρέου, 113 στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Ανδρέα Παπανδρέου 113, τηλεφωνήστε στο 2310 627 27 για να κάνετε τις παραγγελίες σας, να καραγουστάρετε γεύσεις. 2310 627 27, το στέκι του Κωστή ήταν άλλο ένα βράδυ κοντά μας. Οι άλλοι υπόλοιποι φίλοι. Αργότερα, όντως, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο εγώ, Τάσο, ο πρώτος. Να κάνουμε λίγο μια περίληψη ενός λεπτού και θα σου δώσω το λόγο. Κάνε, γιατί όσο είχαμε την εξέλιξη της αγωνιστικής στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δύσκολα τα κατάφερε, πλασματικό το σκορ με 2-0. Ήταν ντέρμπι, πραγματικά. Θα το αναλύσουμε πραγματικά. Γιατί δεν έχω όρεξη ούτε. Έχω πάρα πολλά να πω, γι' αυτό δεν ξέρω να το είδε το μάτς. Θα σου δώσω όμως το λόγο και μετά. Δεν το είδα. Τι να δω, το πάω και ξέρω. Ο Άρης κατάφερε και πήρε στο τέλος του αγώνα την ισοπαλία από τον Ατρόμητο. Θα μπορούσε να έχει και καλύτερη τύχη, λέω εγώ, γιατί το είδα το μάτς. Στο μπάσκετ έχουμε παρέτηση του Σούλη Μαρκόπουλου από τον πάγκο του Άρη. Παρετήθηκε ο 70χρονος τεχνικός. Μήπως και γίνει τίποτα. Το θέμα δεν είναι ποιος θα έρθει στον Άρη. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει διοίκηση για να υπάρχουν εξελίξεις. Αν θα υποδεχτεί το νέο προπονητή του Άρη. Σε πολύ δύσκολη θέση βαθμολογικά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχασε στην τελευταία φάση του αγώνα με την ΑΕΚ από μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Θα το συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα. Θα δώσω όμως ευθύς αμέσως το λόγο στον Ζάχο. Μου το ζήτησε. Φυσικά και θα παραχωρηθεί αυτό το τέταρτο για να πει ό,τι θέλει ο Ζάχος. Εντάξει, μετά τις 9.30 που θα κάνουμε το break, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το ματς του ΠΑΟΚ και του Άρη, και για το μπάσκετ και θέλεις για το ποδόσφαιρο. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ναι, 10 και 10. 10 για όλους τους καλούς φίλους ακροατές της εκπομπής ράδιο Μαρμίτα. Πραγματικά, πολλές φορές έτσι, για μην ξεχνάω αυτά που θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί τα έχω στο μυαλό μου. Κάνω έτσι ένα, δύο, τρία και γράφω, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Δεν έχω κάνει τίποτα, ελπίζω να μην τα ξεχάσω, ας πούμε, αυτά που θέλω. Αν, ναι, άμα θυμηθώ το όλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, αν θες, ρε παιδί μου, και στα λεγόμενά σου και θες να κάνεις μονόλογο ή αν θες να κάνουμε διάλογο. Όχι, ό,τι θέλεις. Απλά με ποδόσφαιρο λίγο θα ασχοληθώ. Εντάξει, πραγματικά, okay. Διότι νομίζω όσοι ακούνε την εκπομπή, τουλάχιστον τη θέση μου την ξέρω, πιστεύω ότι ο Άρης πάνω κάτω εκεί που είναι να τερματίσει, θα τερματίσει. Βέβαια, μπορούσε να έχει κάνει τη ζωή του πολύ ευκολότερη με κάποια μάτς που δεν τα έχασε μένα, αλλά δεν τα κέρδισε. Και κάποια από αυτά δικαιούταν να τα κερδίσει. Επειδή είπες τώρα προηγουμένως να ξεκινήσω από αυτό, εγώ θεωρώ δίκαιο το χι το χθεσινό αποτέλεσμα. Παρότι ο Άρης σαν ομάδα ήταν καλύτερος, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δηλαδή και 2-1 να έλεγε, αν δεν έκανε ο Άρης το χι το 2-2, θα έλεγα ότι το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το χι. Ή αν έμπαινε η τελευταία φάση
του Σάσα που την κόβει στη γραμμή σχεδόν πάνω. Ποιο ήταν και ο αμυντικό του. Τι πάλι θα σου έλεγα. Δηλαδή και να έχει κερδίσει ο Άρης, πιστεύω ότι το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το Χ. Άσχετα που ο Άρης φαινόταν σαν ομάδα, όταν πιέστηκε βέβαια, όταν έμεινε πίσω στο σκορ, φαινόταν ότι ήταν, είναι καλύτερη ομάδα. Επαναλαμβάνω όμως, θέλω να κάνω έτσι ένα γενικότερο σχόλιο. Πραγματικά φαίνεται το πόσο αστείο είναι αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα όταν ο Άρης πραγματικά αυτοκτονεί και δεν είναι τρίτος σε αυτό το πρωτάθλημα, και τρίτος και με διαφορά θα έλεγα από τον τέταρτο, αλλά είστε χειρότεροι τέταρτος και με διαφορά τουλάχιστον από τον πέμπτο, αυτό δεδομένα, όταν είναι μια ομάδα η οποία στην ουσία δεν έχει, δηλαδή παίζει σχεδόν μισό και παραπάνω γύρω χωρίς τερματοφύλακα, έτσι. Αριστερό, δεξί, μπακ, εναλλακτικές δεν έχει. Άμα τραυματιστεί, πάρει κάποιος, άμα έχει μια κόκκινη κάρτα, δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Διότι φάνηκε αυτό και με την τοποθέτηση και του Σάσα. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω εγώ, μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Αμυντικό χαφ δεν έχει, καθαρό είμαι, εκτός το Σάσα. Και έχει ένα σεντερφόρ που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές, αλλά δεν σκοράρει πολύ. Δηλαδή, σου είπα πέντε θέσεις, σχεδόν μισή ομάδα. Ο Άρης είναι μια τέτοια ομάδα. Τον ενταγενούς ότι... Ναι, κάνει πράγματα και φαίνονται αυτά τα πράγματα και φάνηκε η έλλειψη αυτών των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο είναι και αυτό που λέω συνέχεια. Ο παίκτης πρέπει να κάνει καλά αυτό που είναι η θέση του. Αν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα παραπάνω από αυτό, για μένα, για τη δική μου λογική, καλοδεχούμενα. Είσαι σεντερφόρ, θέλω να σκοράρεις μέσα στην περιοχή, να γράφεις. Στις δύο φορές που θα σου έρθει η μπάλα, στις τρεις, το ένα να το κάνεις γκολ. Αυτό είναι σεντερφόρ. Τι έγινε πέρσι λίγο με τον Πάκο. Αν θυμάσαι, με το σέντερφόρ του Πάγκου, τον Μπρίγκοβιτς. Ναι. Ήταν το βαρύ πυροβολικό του. Ήταν στις τρεις μία γκολ το έκανε. Ναι, αυτό ήταν τα στατιστικά. Έφυγε όμως τον Μπρίγκοβιτς. Τι έγινε όμως από εκεί πέρα ο Πάγκου. Πιστεύω ότι επειδή. Ναι, σκοράραν και οι άλλοι, αυτό θα μου πει. Ποιότητα στο ρόστερ. Ναι. Ξεκίνησε, σκόραρε ο Μάτος. Ο Άσπο, σκόραρε, ναι. Βιέρινια, ναι, σκόραρε ο Βιέρινια. Σκόραρε ο Λιμιός. Σκόραρε ο Κρέσπο. Ναι, δηλαδή καλά, ο Πάοκ σε σχέση με τον Άρη, ότι έχει πιο ποιοτικό ρόστερ και περισσότερες λύσεις, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το αρνείται κανείς. Άλλο αυτό και άλλο η τεράστια διαφορά που λέτε εσείς. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια διαφορά και αυτό φαίνεται. Υπάρχει. Φυσικά φαίνεται και στα μεταξύ μας παιχνίδια. Υπάρχει. Έναν έναν να τις πάρουμε τις θέσεις, θα δεις ότι είναι μέρα. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Μα τώρα σου λέω, σου έκανα μία ανάλυση και σου λέω ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή μία ομάδα που έπρεπε να ήταν στη χειρότερη τέταρτος από τον πέμπτο, ξέρω εγώ, πολύ, με πολλούς βαθμούς διαφορά. Και όντως μία ομάδα που σου είπα δεν έχει πέντε στην ουσία βασικούς ποδοσφαιριστές. Ή αυτούς που έχει δεν είναι καλοί. Εντάξει, πέντε σου είπα. Τέτοιο πρωτάθλημα μιλάμε, για τέτοιο αστείο πρωτάθλημα μιλάμε. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι Τσακτσούκ, για να περάσω και στο. Ναι. Αυτά τώρα που διαβάζω, ρε φίλε, με το αίτητο και το τέτοιο, δηλαδή ντροπή πράγματα. Πραγματικά είναι ντροπή πράγματα να λέτε για αίτητο 7 αγωνιστικό. Είναι ντροπή, ρε παιδιά. Εντροπή. Δηλαδή, άμα κάνουμε, είμαστε αίτητοι και έχουμε 10 συνεχόμενες ισοπαλίες, δηλαδή είμαστε ok, ωραία. Καλά είμαστε. Πόσες ισοπαλίες έχεις στις 7 αγωνιστικές που είναι αίτητος? 4 ισοπαλίες και 3 νίκες. Ο Άρης δηλαδή τελείωσε τον πρώτο γύρο και έχει 4 νίκες, ρε. Εντάξει, σε μερικά μάτσα δικήθηκε, σε μερικά δίκησε τον εαυτό του, σε μερικά ήταν άτυχος, εντάξει. Αλλά έχει 4 νίκες σε 13 μάτς. Θα μου πεις έχει 3 ήττες. Κοίταξε λίγο. Έχει 3 ήττες. Ναι. Μόνο. Ο Πάκ μπορεί να είναι 48 μάτσα αίτητος. Ναι. Αλλά έχει μόνο 8 ισοπαλίες στα, ναι, 40. Εγώ λέω. Έχει 40 νίκες δηλαδή. Εγώ λέω. Και 8 ισοπαλίες. Εγώ λέω να γράφεται. Αυτό μπορείς να το πεις έτσι. Ωραία. Να γράφεται για αίτητο όταν ο Άρης, αυτό επαναλαμβάνω, το αστείο πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είναι στην εξάδα, για μένα είναι προσβολή. Αστείο, γιατί το λες το πρωτάθλημα. Αστείο είναι, αυτό το απόδειξα τώρα. Γιατί, σου λέω, ο Άρης είναι μια ομάδα χωρίς στην ουσία 5 βασικούς. Ναι. Και έπρεπε να ήταν τρίτος περπατώντας. Γιατί έπρεπε να ήταν τρίτος περπατώντας? Σου είπα τους λόγους. Αυτούς τους λόγους που λες εσύ μπορεί να τους χειριστεί και ο Όφη και η Λάρισα. Ποιος Όφη? Τον αδείξαν τον Όφη σε κάνα μάτς? Φυσικά τον αδείξαν. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ας το πω, τον αδείξαν, έπαιρνε ένα βαθμό. Με έχει πάρει στα δύο μάτς που θα σου πω 4 βαθμούς. Δύο με την ΑΕΚ και δύο με τον Όφη. Μόνο αυτά τα δύο θα σου πω. Δεν θα σου πω τα άλλα. Δεν θα σου πω με τη Λάρισα. Εγώ δεν σου είπα μόνο από αδικία. Όλες οι ομάδες ευνοούνται και αδικούνται μέσα στον αγωνιστικό. Δεν σου είπα μόνο αδικία. Είπα και ανικανότητα, είπα και ατυχία. Δεν έβαλα μόνο την αδικία. Δεν θέλω να υποβαθμίζει το πρωτάθλημα. Αστείο είναι το πρωτάθλημα. Αστείο. Αστείο και δεν έχει σχέση δεν με το. Είναι δεν, δεν το λέω επειδή είναι ο Πάοκ. Πίστεψε με, σε παρακαλώ. Δεν το λέω επειδή είναι ο Πάοκ. Εξάλλου μάχεται με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο στο Πάοκ να πω ότι το λέω επειδή, ας πούμε, είναι καταφανέστατο θα το πάρει ο Πάοκ. Πέρσι μπορούσε να το πει, αν το έλεγα πέρσι. Λοιπόν, και θα πάω λίγο τώρα σε αυτό που είπαμε για την διαιτησία. Για το αγωνιστικά. Θεωρώ, για τη δική μου πάντα οπτική γωνία και λογική,
Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω ότι το αστείο δεν τελειώνει με τον Μπα, με τον Σάσα να παίζει στα μπακ, να παίζει μία αριστερά. Τώρα τροματίστηκε ο αριστερός, έπαιξε στα αριστερά. Και άντε, δεν ξέρω, κάποιος φίλος μου είπε ότι στην προηγούμενη του ομάδα στην Βουλγαρία λέει είχε παίξει. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι έτσι, είχε παίξει και δεξί μπακ. Αριστερά πάντως δεν είχε παίξει σίγουρα, έτσι. Αυτό τι σημαίνει, δύο πράγματα σημαίνει. Ότι εκεί, καλά, ο άλλος είναι ο Μενέντεθ, αλλά από το να μην έχεις και ηθοποιό που τον ανεβάζω και τον κατεβάζω εγώ, έπρεπε να τον βάλεις, λέω εγώ. Ή εφόσον δεν έχεις εμπιστοσύνη καθόλου το Μενέντεθ και δεν μπορείς να τον διώξεις, βάλε το Σόουζα. Χαραμίζεις για ένα ακόμη μάτς το μόνο κόφτη που έχεις, ο οποίος πατάει και περιοχή για να παίξει μπακ. Και το Σόουζα για ποιο λόγο τον έχεις τότε? Δηλαδή ο Σόουζα πότε θα παίξει? Μόνο σαν Τσιλιγκύρης η τρίτη λύση, δηλαδή να έχουν όλοι κόκκινοι ή να τραυματιστούν και να παίξει ο Σόουζα? Και χαραμίζεις πάλι τον έναν ποιοτικό που έχεις, όση ποιότητα διαθέτει, κόφτη που μπορεί να σου σκοράρει, να πατήσει περιοχή, και το βάζεις μπακ για να παίξει ο Μπα. Ο Μπα. Πραγματικά αυτός ο Μπα δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, θα μου πεις, υπήρχε πίεση τελευταία μέρα των μεταγραφών να πάρουμε ένα αμυντικό χάφι. Τι έχει δείξει τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πηγαίνει, συγγνώμη, μπακ ο Σάσα για να παίξει ο Μπα? Τι έχει δείξει, ρε άνθρωπε? Για μένα, για να το κλείσω. Υπάρχει πέναλτι. Ποιο πέναλτι? Αυτό που κάνει. Για μένα πέναλτι είναι. Ναι. Πέναλτι. Κάποια φίλο σου, πρώην φίλο σου, ραδιοφωνικό παραγωγό σε μεσημεριανή εκπομπή, ναι, χωρίς πολλά μαλλιά, είπε ότι είναι ανύπαρκτο. Εντάξει, φίλε, άκουσε. Για το Ραπτόπουλο λες. Για το Ραπτόπουλο λες. Ξέρω, έχεις κανένα άλλο φίλο τέτοιο? Άκουσε. Ο Ραπτόπουλος δεν με είδε. Εγώ 100 φορές σου είπα και για αυτούς τηλεκριτικούς που δεν είδα πραγματικά. Χθες ήμουν τόσο σατισμένος. Εγώ τη βλέπω τα ματάκια μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Ραπτόπουλος το οτιδήποτε μπορεί να πει για να προκαλέσει λίγο και να τον πάρουν τηλέφωνο. Δεν δικαίωμά του. Ναι. Υπέρ του Άρη είναι αυτό που είπε. Τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση? Εγώ το βλέπω πέναλτι. Mm. Χαζό πέναλτι, βέβαια κάνει λάθος ο Ματίγια, αλλά μετά το μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα, βέβαια θέλω να πω εδώ για δύο φάσεις ακόμη και να το κλείσω. Να κλείσω αυτό. Αν ξαναδώ, γιατί ήθελα πραγματικά να πάω, ρε Τάσο, ημερολογιακά ακριβώς πέρσι την ίδια μέρα παίζαμε πάλι με τον Ατρόμητο και είχα ένα post. Τώρα δεν μπορώ, δεν ξέρω από εδώ πώς θα το βρω. Πραγματικά. Άμα ξαναδώ, ακριβώς έγραψα το ίδιο πέρσι, γιατί πέρσι, αν θυμάσαι, ήταν ο Κολάσο που έπαιζε και είχα πει και το είχα γράψει κιόλας, αυτό που θα πω και τώρα. Αν δω την άλλη εβδομάδα, φίλε, συγγνώμη που το λέω, συναριανή, με διαβάζετε τουλάχιστον όσοι με είτε φίλε στο Facebook, δεν μπορώ να λέω άλλα στο στίχο μου κι άλλα. Αν ξαναδώ βασικό τον Μπα, σημαίνει ότι αυτός ο Γερμανός είναι γλάστρα. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει άλλη για μένα, για τη δική μου οπτική γωνία. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, έτσι. Αν τον ξαναδώ την άλλη Κυριακή βασικό τον Μπα και να είναι μπακ ο Σάσα, σημαίνει ότι είσαι γλάστρα. Ότι σε βάλανε εκεί πέρα για να κάνεις, ξέρω εγώ, να μην φαίνεται ο Τερζής, να μην φαίνεται ο Πασχάλης Τερζής και να φαίνεσαι εσύ. Αυτό σημαίνει. Μήπως θέλω να τον πουλήσουν. Δεν ξέρω ποιο να πουλήσουν. Αυτό τον Μπα. Δεν είναι δικός τους, δανεικός είναι ο Μπα. Δανεικός είναι. Βέβαια, από την Αντ. Δανεικός είναι. Έχει όψιο να αγοράσει μόνο, έτσι. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω, κάποιοι τον είδαν και καλό χθες. Εντάξει. Τι να πω, εσύ, εντάξει. Τον είδαν καλό. Ένας, δύο φίλοι, τον είδαν καλό τον Μπα. Πόσα μάτσα έχει παίξει αυτό? Τρία συνεχόμενα. Και ένα στην αρχή, νομίζω, πάλι αλλαγή. Και ποια άλλη θέση τρώει? Δεν ζήσει. Πάει ο Σάσα στα μπακ, ναι, ναι, και να παίξει αυτός. Βάλε και όποιο θέλεις, βάλε εσένα. Μάλιστα. Καλύτερα να χάνω σε μία θέση ποιο παρά σε δύο. Βάλει... Μα ποιο... έτσι χάνω και στις δύο θέσεις. Ο Σάσα στη θέση του. Το Σόουζα. Ποιος παίζει? Το Σόουζα, δεξί μπακ. Χθες βέβαια ήταν το αριστερό. Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Κόρχουτ, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη τελευταίο 1,5 μήνα. Έτσι, με αυτό το τρίκ, χάνω δύο θέσεις. Καλύτερα να χάνω μία παρά δύο. Δηλαδή το μόνο ποιοτικό που κόβει, μπορεί να κόψει, γιατί δεν κόβει τα αμυντικά σου χαφ, δεν κόβουν ούτε με αλυσοπρίωνο. Καλύτερα, ναι. Καλά, εσύ τώρα δηλαδή έχεις Γερμανό προπονητή από γερμανική σχολή, από ναι, μικρό παιδί στη Γερμανία, εκεί γαλουχήθηκε και θα τον πει τι θα κάνει. Εντάξει, φίλε, ό,τι βλέπω. Μια χαρά ποτέ πήρε το χ μέσα στον Ατρόμητο. Την άποψη μου λέω. Νομίζει πολύ θα πάρουν χ μέσα στον Ατρόμητο. Άκουσε μου. Την άποψη μου λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η άποψή μου πρώτον. Την άποψη μου λέω και τη στοιχειοθετώ, νομίζω. Αρκετά. Τώρα τι να πω, δεν είμαι προπονητή. Είμαι σαν τον Θόδωρο που είναι και τη σχολή Κολονία. Να πω την αλήθεια. Ο Θόδωρα. Λοιπόν, να βγει και να πει και αυτό την άποψή του. Αν εγώ δω την άλλη με τον Όφη Κυριακή, παίζουμε Σάββατο, ούτε ξέρω πότε παίζουμε, μπα, βασικό και στα μπακ τον Σάσα, σημαίνει ότι είσαι γλάστρα, φίλε, για μένα, έτσι.
όπως το ίδιο είπα και πέρσι για τον όταν έπαιζε αυτός ο Κολάσο κάποια παιχνίδια την ίδια χρονική περίοδο. Λοιπόν, για δύο φάσεις θέλω να πω για να τελειώνω με το ποδόσφαιρο. Όπως σου είπα ότι φυσικά ήταν πέναλτι του Μπα που κάνει μια βλακεία ο Ματίγια εκεί, του φεύγει το κοντρόλ, του φεύγει και πέφτει ο άλλος. Για δύο φάσεις θέλω να πω πρώτα για την κίτρινη κάρτα που παίρνει ο Μπα και πάει στο. Δεν ξέρω, το βλέπεις το μάτς εσύ. Και να το βλέπεις, θα ήσουν σπίτι, θα ήσουν όχι. Που, έξω. Όχι, στο προπό ήμουν. Στο προπό. Δεν θα ακούσει. Αυτό πολύ λίγοι το άκουσαν. Όσοι ήταν σπίτι και είχαν λίγο πιο την έντασή τους, δεν ξέρω πραγματικά αν έχει σχολιαστεί. Πάει ο πάει τον φωνάζει το ΒΑΡ για εκεί που πήρε κάρτα. Τον φωνάζει το ΒΑΡ για να του δείξει, δηλαδή του λέει ότι μέχρι και κόκκινη πάει. Του λέει λογικά το ΒΑΡ, έτσι. Γιατί είναι ένα μαρκάρισμα, πάει να φύγει στην αντεπίθεση και τον παίρνει τα πόδια. Το σταματάει, έτσι όπως το σταματάει, τον δείχνει ότι φαίνεται ότι πάει με τις σκαριά. Που βέβαια δεν τον παίρνει, γιατί φεύγει μετά του και φεύγει το πόδι και τον παίρνει. Κίτρινη. Αλλά δες τι γίνεται. Πέρασε δύο φορές πέρασε από το μικρόφωνο. Λέει, και προφανώς το λέει ο διαιτητής, έτσι. Λέει, δεν μπορώ να δώσω αυτό κόκκινη. Πρόσεξε, δύο φορές το λέει. Δεν μπορώ να το δώσω αυτό κόκκινη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι ο ΒΑΡ του ζητάει να βγει κόκκινη. Εγώ ξέρω, συγγνώμη, ρε Τάσο, ότι το ΒΑΡ είναι συμβουλευτικό. Έτσι δεν είναι. Το λέει δύο φορές, ακούγεται καθαρά. Περνάει στο μικρόφωνο. Στο ΒΑΡ έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν δύο και τρεις και τέσσερις φορές τη φάση. Ναι. Να κρίνουν, γιατί είναι και διαιτητές και εκείνοι. Ναι, Τάσο, αλλά. Προτείνουν στο διαιτητή. Δεν αποφασίζουν όμως. Ναι, όχι, δεν αποφασίζουν. Ο διαιτητής αποφασίζει. Ο διαιτητής αποφασίζει, ναι. Όπως έγινε σε ένα μάτι αγωνιστική, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ναι. Που έδωσε πέναλτι. Ναι, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Πήγανε στο ΒΑΡ, του λέει να το δεις και το πήρε πίσω. Και ο επόπτης στο γήπεδο συμβουλευτικό χαρακτήρα έχει. Ναι. Δεν αποφασίζει. Άμα θέλει, δέχεται ο διαιτητής την άποψη του επόπτη. Αν έχει ιδία άποψη, δεν τη δέχεται. Ναι. Εντάξει, άκουα. Συμβουλευτικό είναι. Υπάρχει και λέω εγώ. Τώρα, ανάμεσα στον επόπτη και τον βαρίστα. Και λέω εγώ. Ωραία, πέσει, ναι, πέσει. Η διαφορά είναι ότι ο διαιτητής πλέον έχει τη δυνατότητα να πάει να δει τη φάση και να έχει ιδία. Μα αυτό σου λέω. Από το να. Δηλαδή, αν είχαμε ΒΑΡ πέρσι. Μα αυτό σου λέω. Πρόπερσι στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ το 1-0 που ακύρωσε ο Κομίνης με τον Ποντίκη. Ναι. Εγώ πιστεύω, αν υπήρχε το ΒΑΡ, ο ΠΑΟ θα είχε ένα πρωτάθλημα επισήμως ακόμα. Ωραία. Εγώ δεν το. Τέλος πάντων, μην το πάμε τώρα. Εγώ άλλο είναι το νόημα αυτό που σου λέω. Άλλο είναι το νόημα. Ακούγεται δύο φορές ο διαιτητής να λέει. Δεν μπορώ να. Δύο φορές το λέει. Δεν μπορώ να το δώσω αυτό κόκκινη, ρε παιδιά. Άρα κατά την άποψή μου δεν είναι κόκκινη. Ναι. Άρα, ναι, αλλά για να το λέει αυτό απαντάει σε κάτι. Απαντάει. Τι μπορεί να είναι. Η πρόταση που έκαναν οι βαρίστες ότι. Ότι ο βαρίστας επιμένει ότι είναι κόκκινη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό. Και να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να είμαι άδικος και να θέλω να τα ρίξω στο διαιτή. Ας βγαίνουν αυτό, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Ας βγαίνουν οι διάλογοι τους βαρίστες με τους διαιτητές στη δημοσιότητα. Το πρώτο γκολ του Άρη κανονικό, έτσι. Δεν επηρεάζει τη φάση αυτός που είναι μπροστά. Όχι, βέβαια. Καθόλου δεν την επηρεάζει. Ούτε αν το δείχνει για να τον ακουμπήσει. Ξέρεις γιατί δεν τα κύρωσε. Αν τον ακουμπούσε η μπάλα, είναι offside. Γιατί είναι offside. Γιατί? Γιατί δεν έκοβε το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα, ναι. Και δεν έχει καμία συμμετοχή, ναι. Στη φάση. Δηλαδή δεν επηρεάζει, ναι. Τη φάση. Ναι. Ίδιο γκολ λοιπόν, ναι. Έβαλε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ναι. Ούτε έκοβε το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα και το ακύρωσε ο δικό σου. Ο δικό σου μπήκε στη φάση. Τα κουνάκι πήγε να κάνει ο δικό σου. Τέλος πάντων, δεν θα βρούμε τάσο. Δεν θα βρούμε, ρε φίλε. Ωραία, δεν θα βρούμε τώρα σε αυτό. Γιατί δεν δέχεσαι κάποια πράγματα. Τι δεν δέχομαι, δεν νομίζω εδώ τουλάχιστον μα ακούνε αν δέχομαι ή όχι. Γιατί αν τα κύρωνε τον κολ του Άρη, τον Μπρούνο Γκάμα, στο πρώτο ημίχρονο τη καθυστερήση, θα ήταν δηλαδή εντελώς ηλίθιο. Ωραία. Έτσι, γιατί δηλαδή, μία φάση, εγώ θα στο έλεγα. Γιατί μία φάση μου είπες για την άλλη. Εγώ είπα ότι ήταν πέναλτι, φυσικά δεν μπορούσα να πω και κάτι διαφορετικό του στο Γιακουμάκη. Είπα και για αυτή τη φάση αυτό που ήθελα να σχολιάσω. Δεν μου είπες όμως για το πρώτο. Προφανώς το αμέλησες λίγο. Προφανώς η εκείνη ώρα στην τουαλέτα θα ήσουν ή δεν το είδες καλά. Στον πρώτο γκολ του τέτοιο, αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αν ο Μανούσος βρίσκει με το γόνατο το Βέλετ. Εκεί εμπέφτει μόνο στο Βέλετ. Το πρώτο γκολ δεν το είδα του. Δεν το είδα. Έσω στην τουαλέτα. Εντάξει, όχι, σε πιστεύω, δεν είναι θέμα. Δεν το είδα. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί προφανώς. Όχι, όχι, εκεί προφανώς. Έκανα και κάποια άλλα πράγματα. Ωραία, όχι, εντάξει, έτσι το λέω. Πού να ξέρω τι έκανες. Λοιπόν, λέω ότι εκεί από ό,τι λέει διαβάζω. Από ό,τι διαβάζω. Το βλέπανε, λέει, για να δουν αν θα ήταν πέναλτι, λέει, του Βέλεθ. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το ΒΑΡ, δεν ξέρω πραγματικά. Καταλαβαίνω, εντάξει, ότι ο Άρης ανέκαθεν εξαγωνιστικά ήταν αδύναμος και πιστεύω ανάλογα πόσο μας 16, 14, 18, 20 παίρναν μέρος στο πρωτάθλημα, πάντα ήταν τελευταίος εξαγωνιστικά. Αλλά αυτό το πράγμα με το ΒΑΡ φέτος, δηλαδή κατά του Άρη, δηλαδή δεν έχει προηγούμενο. Να ψάξει να βρει αν ακούμπησε
τον φώναξε, αν ακούμπησε τότε και αν να τον ακούμπησε να το ακυρώσει τον γκολ. Να το λέει ο άλλος, δεν μπορώ να δώσω κόκκινη ρε παιδιά. Δεν μπορώ να δώσω κόκκινη. Ζάχο, δεν νομίζω. Εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει, φαντάσματα. Εγώ νομίζω ρετάς. Ότι πρέπει να... Προφανώς τον είπε το ΒΑΡ κάτι για το ζώδιο και αυτός είπε δεν μπορώ να δώσω κόκκινη. Από τότε που σε ξέρω, κάθεσαι και ασχολείσαι με μισή φάση, ξέρω εγώ, μες στον αγώνα. Αυτό είναι μισή φάση. Βρίσκεται πάτημα γιατί δεν κερδίσατε. Εντάξει, okay. Εντάξει, εγώ αυτό σου είπα. Όχι, δεν είπες αυτό. Αλλά σχολιάζεις τόση ώρα αυτό. Αυτό που πρέπει να λες καθημερινά, πιστεύω, δεν θα σου πω εγώ τα πεις, αλλά τι θα κάνω εγώ. Πάρτε μου ένα φορ. Που με έχετε αυτό το καδρόνι εδώ και το δίνετε το ακριβότερο συμβόλαιο. Ναι, αλλά... Και μου έχει βάλει 2,5 γκολ σε έναν ολόκληρο γύρο. Εντάξει, τώρα μου πήρε πέναλτι αλλά... και πήρε μισό φάουλ και μια κάρτα. Πρόξες, αυτά είναι κλάιμα. Εγώ ξεκίνησα από αυτό. Εντάξει, σου είπα. Δεύτερο φόρ του πάω. Ο Φιντζέρσκι είναι πρώτο κόρη. Ναι, αλλά μόνο που εγώ ξεκίνησα πρώτα τα είπα αυτά. Εγώ ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που δεν έχει στην ουσία 5 βασικού παίκτε. Πρώτο το είπα. Ναι. Δεν είπα πρώτα άρα για τη διευθυνσία. Δεν σου δεν κερδίζει. Δεν σου πει τα υπόλοιπα. Όχι, και παρόλο αυτό μπορούσα να κερδίσω. Ο Ατρόμητος μπορούσε να κερδίσει. Δεν χάνει την τελευταία φάση ο άλλος. Μα και ο Ατρόμητος μπορούσε να κερδίσει. Εγώ πριν ξεκινήσει το σχολείο μου σου είπα ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Ακόμη και αν κέρδιζε ο Άρης ή ο Ατρόμητος που μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν. Σου είπα ότι όποιος και να κέρδισε το δίκαιο θα ήταν το Χ. Άρα, αυτό σου είπα. Άρα, και ξεκίνησα από τις αδυναμίες της ομάδας μου. Υπάρχει ένα ωραίο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό που θέλω να σου πω, sorry. Μία προδιάθεση σου περιγράφω τώρα εγώ. Προδιάθεση όταν το ΒΑΡ από την αρχή της χρονιάς ψάχνει με το μικροσκόπιο να βρει κάτι εναντίον του Άρη και σου έχω πει 3-4 περιπτώσεις ήδη και όλες οι αμφισβητούμενες στην κρίση του διαιτητή, όλες αυτές που λέμε παρόλο το ΒΑΡ είναι 50-50 και ό,τι θέλει δίνει ο διαιτητής γιατί υπάρχουν και τέτοιες φάσεις έτσι, όλες είναι κατά του Άρη, όλες είναι κατά του Άρη. Αν μου βρεις μία που είναι από την αρχή της χρονιάς στο 50-50 στην κρίση του διαιτητή παρά το ΒΑΡ και την έχει δώσει υπέρ του Άρη, να πω εντάξει. Εδώ πέρα είμαστε. Σου πω. Για πες με. Μέσα στην Τούμπα, το καθαρό γκολ του Μάτους που τα κυρώνει. Εντάξει, καλά. Υπέρ του Άρη δεν είναι. Εντάξει, okay. Τι να σου λέω. Εντάξει, okay. Τι οκ. Okay. Αυτή ήταν 50-50 η φάση. Δεν ήταν. Οκ. Κάνε ένα με συλλαλητήριο. Δεν ήταν. Ή κάνε συλλαλητήριο. Κάνε συλλαλητήριο. Μπράβο. Εγώ πρέπει να κάνω. Εσένα σε περνάει ο Όφη Λάρισα. Καλά κάνει. Και... Πρώτα φταίμε εμείς που μας περνάει και σου περιγράφω την προδιάθεση. Εγώ αυτό σου λέω. Λοιπόν, είπαμε και αυτά για το, για το ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάτω από την Ξάνθη τον Όφη και τη Λάρισα. Εντάξει. Εγώ τι συλλαλητήριο να κάνω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Άρης φταίει πρώτος που είναι κάτω από αυτούς. Μα σου το είπα. Ο Άρης πρώτα φταίει. Δεύτερον, οι ελλείψεις του και η ανικανότητά του. Και τρίτον, εγώ λέω φταίει και η διαιτησία. Σου ιεραρχώ με τη σειρά. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, πάτε στο δικαστήριο της Χάγης. Θα πάμε, δεν ξέρω στο δικαστήριο της Χάγης. Αν πάμε, θα πάμε όμως στο πρώτο διάλειμμα. Θα μιλήσω 10 λεπτά. Την πεπατημένη Ολυμπιακού, όπως το λες, την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Ωραία. Να κλαφτούμε για ανύπαρκτα πράγματα. Δεν κοιτάμε τα στραβά μας που δεν έχουμε επιθετικό. Μα πρώτα τα είπα αυτά, ρε. Μα πρώτα τα είπα. Τα ουσιαστικά. Μα πρώτα τα είπα. Είπα. Τα είπες, τα πέρασες ντούκου και στο εντάξει, άλλο, okay, εντάξει, στο άλλο έχεις ένα τέταρτο που μιλάς για την λοιπόν, κόκκινη. Λοιπόν, άσε λίγο να πάμε τώρα στο διάλειμμα. Αφήνω. Πάμε στο διάλειμμα, μετά 10 λεπτά και θα μου δώσεις 7, 8, 6, 9, εντάξει, και μετά μίλα μισή ώρα όσο θέλεις. Εντάξει, σήμερα είναι λίγο δύσκολη μέρα. Όσο θες, δεν αναχωνόμαστε. Όχι, είπαμε έτσι, κάθε Δευτέρα θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Λίγο παραπάνω, μετά τις 10 και κάτι θα πάρω και το λόγο οι φίλοι ακόμα. Εντάξει, ρε φίλε, και όλη τη βδομάδα εδώ είμαστε. Αν θέλει να μας πάει κανείς την άμα δεν θέλει, εντάξει, λέμε και. Θα τα μιλάμε εμείς. Λέμε για το X-Factor. Βάλτε καμιά μπυράκλα παραπάνω να μας ακούτε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο. Όχι, δεύτερο. Βιάστηκα. Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα, έτσι. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα σήμερα. Μας αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο έτσι να σχολιάσουμε. Καλησπέρα, μας στέλνουν από το Κατάρ. Από πού? Από το Κατάρ. Από το Κατάρ. Φίλε μας ο Αλέξανδρος με την παρέα του. Γεια σου, Αλέξανδρε. Το επόμενο Μουντιάλ γίνεται και έτσι. Να σε καλά, ναι. Ναι. Δεκέμβριο του 21, 22. Δεκέμβριο θα γίνει. Την καλησπέρα μας και στο φίλο από Ντουμπάι. Μας ακούνε. Bye, bye στο Ντουμπάι. Πολύ υπέ... Ράδιο Μαρμίτα Global. Και την καλημέρα μας στα παιδιά την Αυστραλία, έτσι. Εκεί πόσο είναι η Αυστραλία? 9 ώρες μπροστά. 7 το πρωί είναι εκεί. Την καλημέρα μας σε όλα τα παλικάρια από Αυστραλία και ιδιαίτερα στο Club Pauk Μελβούνη, στον αδερφό του Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και την παρέα του Κιταλάνια. Και σε όλα τα καγκουρό και τα κουάλα. Τα κουαλάκια. Λοιπόν, μπήκαμε με Maiden και Aces High. Λοιπόν, να πω
ότι να συνεχίσω με μπάσκετ. Μετά θα πάρεις εσύ και ανάλογο χρόνο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λίγο θε... εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε. Ναι, πάμε, σωστά, πάμε, σωστά. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε να πάω λίγο από εδώ γιατί έχω μία συνέντευξη σημερινή. Τι είπα? Από εδώ είπα. Από εδώ είπες. Από εδώ. Το είπα γρήγορα. Καλά, δεν πειράζει. Απ' εδώ. Εγώ το συνείδησα για τους ακροατές του. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν με είπα ότι είμαι πανεπιστημιακών γνώσεων. Λύκειο έχω βγάλει. Φαίνες. Τεχνικό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Είχαμε. Τι είπες, δεν άκουσα. Τίποτα, λέω φαίνες. Τι φαίνομαι. Γιατί είπα εγώ ότι είμαι πανεπιστημιακή μόρφωση. Για τη μόρφωση. Όχι, κοίτα τα σαρδάμ και τα τέτοια. Λογικό, όταν μιλά δύο ώρε θα κάνει και σαρδάμ και λάθη. Κανεί μα δεν είναι. Καλά, αυτό έλεγα. Πανεπιστημιακή μόρφωση, έτσι. Εντάξει, είμαστε δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Ναι, δεν, να σου πω κάτι, εντάξει, σίγουρα αν είσαι μορφωμένος, διαφορετικό το επίπεδο, εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι κάποιος που δεν έχει σπουδάσει σημαίνει ότι είναι χάζος, δεν μπορεί να μιλάει. Όχι, έτσι. Δεν είναι με αυτό, αλλά έχει τεράστια δεν διαφορά. Τεράστια διαφορά. Καλά, σίγουρα. Να ξέρεις να χειρίζεσαι το λόγο, σίγουρα. Να ξέρεις να πεις επειδή μου μια λέξη, ας πούμε, υγιής ή υγιές. Είχα ένα βιβλίο, σου το είπα αυτό. Πόσα λάθη, όχι άλλα που νομίζουμε ότι είναι σωστά. Ενώ είναι λάθος. Τα λέμε καθημερινά και είναι λάθος τα διατυπώνουμε. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό. Αφού το καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό μας ειδικεύει. Καλά, εντάξει, καλά. Τώρα να κάνουμε ρε παιδιά και κανένα τραγικό, εντάξει, δεν είμαστε πανεπιστημίου. Μας πειράζει. Απόφοιτοι τεχνικής σχολής είμαστε. Εντάξει, λοιπόν. Μας χωράτε. Λοιπόν, και μας διορθώνετε, δεν κακό. Είχαμε. Φυσικά μας διορθώνετε. Αν τα μιλήσετε για τον άλλο. Δεν μιλάμε, δεν με αφήσετε. Εγώ που σε διακόπτω συνέχεια. Πες μου, λοιπόν, λοιπόν. Είχαμε το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο Μέδραλαθρο, την ήττα του Άρη. Μπορεί να πας στην τουαλέτα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία ήττα του Άρη. Και ο Πάο καλά πήγε. Αν πεις με την ΑΕΚ, πες, δεν ξέρω, του Λάγκφορντ. Πιο πάνω είναι μία νίκη, όντως πάνω. Η αλήθεια είναι. Πού πας τώρα, με ποιον πες την Κυριακή, την άλλη. Πάλι δέστο λίγο, δέστο, γιατί νομίζω είχες τέσσερα συνεχόμενα πολύ δύσκολα που σου είπα, μπορεί να μην κάνεις και νίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τον Πάο, ο Άρης είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Είχαμε την ήττα του Άρη στο Αλεξάνδριο από τον Πανιόνιο, μια ομάδα με τους ίδιους στόχους, έτσι. Το να σχολιάσω εγώ αγωνιστικά τώρα τον Άρη, νομίζω και μπορεί να αδικήσω, μπορεί να κάνω στο κάτω-κάτω λίγο ή πολύ. Τα έχουμε πει τα πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι το αγωνιστικό του Άρη δεν ήταν, να κάνει, δεν ήταν και για δύο νίκες, αλλά δηλαδή πιστεύω ότι μπορούσε να έχει μία ακόμη τουλάχιστον νίκη, μην πω και δύο. Τέλος πάντων, στο Λαύριο ουσία... παίζω. Στο Λαύριο παίζεις. Και εσύ ξέρεις που παίζεις. Παίζω μέσα στην ΑΕΚ, παίζω, το ξέρω. Πλέον έμαθα το πρόγραμμα του Άρη, ας πούμε, διότι είμαστε με τα κομπιουτεράκια πλέον. Mm-hmm. Και όσο πάνε οι ομάδες λιγοστεύουν από αυτές που έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να προσπεράσουμε, και σίγουρα μετά από αυτή την ήττα έχουν γίνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν είναι μία αναστρέψιμα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ακόμη και τώρα μία αναστρέψιμα. Θεωρώ ότι και μία αναστρέψιμα να είναι, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με την έδωση σήμερα ο Μεγαλομέτωχος. Να μην πούμε μετά την δισεογραφία, νομίζω είναι γνωστή. Παραιτήθηκε πρώτον ο Μαρκόπουλος. Παραιτήθηκε. Βέβαια για μένα, Σούλη Μαρκόπουλε, τώρα και που παραιτήθηκες, όπως και για όλους γράφει, έτσι. Όχι βέβαια με την ίδια. Με το ίδιο ποσοστό ευθύνης. Αν πέσει ο Άρης, έχεις και εσύ μεγάλο ποσοστό ευθύνης. Έτσι. Διότι εγώ, αν τι θα έκανα πάντα, αν ήμουν Μαρκόπουλος, ζητάω τρίτη αγωνιστική παίχτες. Περνάει μία εβδομάδα και δεν μου φέρνει. Και φαινόταν ότι όχι μόνο δεν μπορεί να φέρει, ήταν οφθαλμοφανέστατο αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσε να υπήρχε οικονομική συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα είχα παραιτηθεί, Μαρκόπουλε. Εγώ θα είχα παραιτηθεί, αν ήμουν ο Μαρκόπουλος. Τώρα θα πάρεις και εσύ το ποσοστό. Τη πιθανή πτώση του Άρη στου ώμου σου. Τι θα μου κάνει, δεν ξέρω. Ναι, αυτό. Μπράβο, ωραία το είπε. Ωραίο, το πολύ σωστά το είπε. Τι να το κάνω, ναι. Πάρουν αυτή τα λεφτά. Ναι, τι να. Απόλυτο δίκαιο είσαι αυτό. Και τι να το κάνω, και να σου πω κάτι. Κι άλλο θα πει, εντάξει, τι έγινε, ρε. Θα πει, δεν σκεφτόμαστε το ίδιο. Ακόμη και αριανό να είναι ο Μαρκόπουλο ή οτιδήποτε. Ή για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ούτε πονάμε το ίδιο. Ο Μαρκόπουλο και κάθε Μαρκόπουλο, αδερφέ, ναι. Κοιτάνε την τσέπη του. Εντάξει. Ναι, είναι επαγγελματίες, προπονητές και εγώ δεν του κατακρίνω. Αλλιώς το λέω εγώ. Λέω για την υστεροφημία. Ναι, λέω ότι θα γράψει, α πούμε, πες ότι χτύπα ξύλο. Στο 70 χρόνο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λέω. Μα το ίδιο λέμε. Λέω ότι θα γράψει, ρε παιδί μου, ο ιστορικός του μέλλοντος ότι το 2019. Έπεσε ο Άρης και προπονητής τη μισή χρονιά ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Γράφει για όλους. Είτε θετικά είτε αρνητικά, γράφουν για όλους η ιστορία. Αυτό το κακό έχει. Αυτό είναι σωστό που λέει. Γράφει. Κατάλαβες. Δηλαδή ότι αυτή η ομάδα έπεσε και στη μισή χρονιά και μάλιστα την πιο σημαντική στην αρχή που χτίζεται η ομάδα. Έτσι, ήσουν εσύ. Διότι όλα σε βαραίνουν. Ακόμη κι αν
Δεν ήταν δικές σου επιλογές αυτές, τις δέχτηκες. Λοιπόν, και εγώ τουλάχιστον μπορεί σαν προπονητική αξία να μην σε είχα και ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά σε είχα και σοβαρό άνθρωπο. Μου απέδειξες ότι συμβιβάστηκες σε πολλά πράγματα. Έτσι νομίζω. Μπορεί να είμαι άδικος. Επαναλαμβάνω. Ζητάς τρίτη αγωνιστική, μεταγραφές και ο άλλος σου λέει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και δεν παρετήσε. Γράφει στους ώμους ιστορία πλέον και για σένα. Διαβάζω λίγο. Με απογοήτευσες, Μαργόπουλε. Και να δίνει συνέντευξη τύπου. Sorry, Τάσο. Δίνει συνέντευξη τύπου. Ότι σήμερα την είδα. Έδινε συνέντευξη τύπου. Μιλούσες και το κεφάλι του είχες κάτω. Δεν κοιτούσες τους δημοσιογράφους. Γιατί? Γιατί δεν τα κατάφερε. Ναι, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι αυτοί νιώθουν καλά. Εγώ δεν είπα ότι χαίρεται, ρε Τάσο. Προ Θεού. Δεν είπα ότι χαίρεται. Αλλά λέω να σου πω κάτι. Είναι συνέχεια το ίδιο σχόλιο σου κάνω. Όταν εγώ Τάσο κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και είμαι εντάξει, γιατί να ντραπώ? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί... Στα μάτια θα τους κοιτούσα. Για μένα ήταν λάθος του. Για μένα ήταν λάθος του που δεν παραιτήθηκε. Τεράστιο. Και παραιτήθηκε. Όχι, όχι τώρα. Τώρα παραιτήθηκε. Τώρα εκ των πραγμάτων θα παραιτηθεί. Δόθηκε μια ευκαιρία ακόμα με τον Πανιόνιο. Νομίζω ότι ήταν deadline με τον Πανιόνιο. Εκ των πραγμάτων θα παραιτηθεί τώρα. Τάσο, αν δεν είχε παραιτηθεί, θα τον έδιωχνε. Γιατί άμα κέρδισε τον Πανιόνιο, τον έδιωχνε. Όχι, όχι. Δεν είχε παραιτηθεί, θα τον έδιωχνε. Άλλο λέμε, ρε παιδί. Θα τον έδιωχνε. Okay, okay. Λοιπόν, πάω λίγο. Αυτά όσον αφορά τον προπονητή. Πάω λίγο σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ηγείται ακόμη και σήμερα. Είναι ο μεγαλομέτωχος της ομάδος. Πού είναι αυτός? Ξαφανιζόλ. Βέβαια, σήμερα για να λέει το ρεπορτάζ, πρόσεξε με λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Τρεις εβδομάδες είναι Ξαφανιζόλ. Αλλά σήμερα για να πάρθει η απόφαση, μίλησε λέει με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Χάρη τον Παπαγεωργίου. Μίλησε. Δηλαδή, ο Χάρης τον Παπαγεωργίου μπορεί να τον βρει, κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βρει. Μήπως να βάλουμε την Νικόλουλη να τον ψάξει. Ξέρω εγώ, δικηγόρος είναι. Δεν είναι δικηγόρη, δεν δικάζει. Δεν πάει στο κρατήριο. Τι κάνει? Λοιπόν, υγεία να έχει και πολλές δουλειές να έχει. Αλλά δυστυχώς θέλω να σου διαβάσω, είναι τρεις παράγραφοι, Τάσο, για να καταλάβουμε. Καταρχήν να πω αυτό που είπα και για τον προπονητή, ότι οι άμυνες, τα αντανακλαστικά του συλλόγου σε μια πανομοιότυπη υπόθεση, πανομοιότυπη με την χρονιά που Άρης έπεσε στη Γάμα Εθνική, πανομοιότυπη, και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας για άλλη μια φορά. Μιλάω για την περίπτωση του καλοκαιριού με τον κύριο Στεφανίδη, που εδώ ντύθηκε Στεφανίδης, κύριο Στεφανίδης, ο κύριος Γουλιέλμος. Τότε να θυμίσω, κύριο Στεφανίδης, πρόεδρος της ομάδος, ζητούσε παράταση συνέχεια για να φέρει τις χορηγίες και να διοικήσει, Τάσο. Nice. Λοιπόν, και ο μεγαλομέτοχος τότε είχαμε την κοινωνία Μελών Άρη που ήταν μεγαλομέτοχος, και το τότε προεδρείο της, δεν θα πω ποιοι ήταν στο προεδρείο, φίλοι του προέδρου ήτανε, φιλαράκι του, του δίνε απλόχερα τις παρατάσεις. Και άλλη παράταση, και άλλη παράταση, όταν φαινότανε ότι δεν μπορούσε να τις βρει. Και τι έγινε, φτάσαμε τέλη Αυγούστου, είπε ο κύριος Στεφανίδης, δεν μπορώ παιδιά, και τέλη Αυγούστου τι ομάδα να χτίσεις, άντε γεια, Γάμα Εθνική. Δεν μάθαμε από αυτό το πράγμα, δεν μάθαμε, είμαστε ζώα με ρούχα, δεν μάθαμε από αυτό το πράγμα, μιλάω για όλους μας, πρώτο εμένα βάζω, λοιπόν. Τρίτη αγωνιστική λέει ο προπονητής, αλλαγές παιχτών, και δεν χρειάζεται να μας το πει ο Μαρκόπουλος, φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Αύριο θα γίνουν οι μεταγραφές. Μεθαύριο θα λυθεί το μπαν. Περνάει το μεθαύριο. Άλλη μια εβδομάδα. Δεν, τίποτα. Άλλη μια εβδομάδα. Στο επόμενο μάτς. Περνάει άλλη εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα. Και δεν του λέει ο σύλλογος αυτό που στην ουσία του είπε σήμερα. Κάνε στην άκρη. Και που φωνάζουμε εδώ πέρα. Κάνε στην άκρη μπασκέ. Εγώ δεν λέω θα έρθει άλλος ή οποιοδήποτε αυτό τώρα με το σχήμα και θα σωθεί ο Άρης. Δεν λέω αυτό. Αλλά με αυτόν είμαστε σίγουρα πεσμένοι. Και ποιος να έρθει, Ζάχο μου, ποιος να έρθει, εγώ να έρθω, όποιος και να έρθει, με αυτόν είμαστε πεσμένοι. Με τον άλλον μπορεί να μην κάνουμε νίκη, μπορεί και να σωθούμε, υπάρχει 5%, να μην το κυνηγήσουμε το 5%, να μείνουμε στο 100% πεσμένοι. Λέω κάτι παράλογο, και έπρεπε να περάσουν 2 μήνες για να το καταλάβει αυτό ο σύλλογος. Εδώ όμως, πρώτα δίνω λάθος στον κόσμο που κοιμότανε, στους δημοσιογράφους που κάποιοι κοίμιζαν κιόλας και τον κόσμο ότι αύριο έρχεται ο Χάρου παιδιά και ο Γιάνκοβιτς, έτσι μας λέγαν κάποιοι, αύριο έρχεται ο Χάρου, μη στεναχωριέστε, είναι διευθετημένα, κάποιοι που μας κουλούσαν και το δάχτυλο πριν χρόνια, αυτοί
αλλά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι ο Άρης δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Και θέλω να διαβάσω αυτό. Και ένα ακόμη και θα κλείσω, Τάσο. Δηλαδή, είμαι πραγματικά, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μιλάω γιατί καταλαβαίνω ναι. Σοβαρότητα. Άλλο το καλαμπούρι είπαμε, άλλο το σοβαρό. Ναι. Συνέχισε. Μιλάω, θα διαβάσεις τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι 20 μέρες, 3 εβδομάδες, 3,5 εβδομάδες, δεν ξέρω πώς. Εξαφανισμένος. Και άκου τι, δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Θα διαβάσω και θα σχολιάζω. Μίλησε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Ο μεγαλομέτοχος μίλησε σήμερα. Γουλιέλμος, κύριος Γουλιέλμος μίλησε στον, να το πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, στο ραδιοσταθμό του ανθρώπου που ήταν παράγοντας του Άρη και πληρώνει τους παοξίδες να χλεβάσουν τον Άρη. Μάλιστα. Σε αυτόν τον σταθμό, στον Arena FM. Λοιπόν, αναλυτικά όσα είπε ο κύριος Γουλιέλμος για την απόφαση να οριστεί διοίκηση πρωτοδικείου. Έδωσε το OK να σου πω. Έδωσε το OK, αυτό που λέω δύο μήνες, να κάνει λίγο στην άκρη, ρε φίλε. Μπας και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να βάλουν πέντε φράγκα να στον μπας. Δεν λέμε ότι θα πάει, μπορεί να πάει και χειρότερα. Λέει, για την απόφαση να οριστεί διοίκηση πρωτοδικείου. Α, να πω όσοι Αριανοί έχουν πρόβλημα με τον μπάσκετ και δεν θέλουν να πάρουν τον μπούλο, να μην ακούσουν, γιατί έχω δύο-τρεις τέτοιους. Α, μπάσκετ, ασχολείσαι. Εγώ θα ασχοληθώ, όποιος θέλει. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε. Ναι, δεν ασχοληθούμε με μπάσκετ. Ναι. Και ειδικά να πω ότι ήταν μια τέτοια, ήταν ο Άρης 5ο-6ο-7ο, να μην ασχοληθεί. Δεν θα ασχολιόμουν καν. Λοιπόν, για την απόφαση να οριστεί διοίκηση πρωτοδικείου. Είναι, άκου τι λέει, μια απλή συνεννόηση και απόφαση. Με δεδομένο το γεγονός ότι αν είμαι εγώ σε πρώτο φόντο στην ΚΑΕ, δεν βοηθάει την οικογένεια του Άρη να ενωθεί. Δηλαδή το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή να ενωθεί η οικογένεια. Δεν είναι οικονομική. Ακόμη και σήμερα θα σου διαβάσω και το άλλο. Δεν φταίει αυτός πουθενά. Δεν λέει δεν μπορώ και επαναλαμβάνω δεν είναι κακό να πει ότι εγώ μέχρι εκεί δεν μπορούσα. Ακόμη και σήμερα δεν φταίει πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Λέει δεν βοηθάει την οικογένεια του Άρη να ενωθεί. Αποφασίσαμε με τον ερασιτέχνη και το Χάρη Παπαγεωργίου να βγω από το φόντο και να γίνει μια ενωτική διοίκηση πρωτοδικείου που θα ενώσει όλο τον κόσμο του Άρη και με αυτή θα ψάξει να βρει τη λύση για να σωθεί η χρονιά. Άρα το πρόβλημα είναι να ενωθεί ο κόσμος. Δεν είναι το πρόβλημα ότι αυτός που είναι μεγαλομέτοχος δεν μπορεί και δεν είναι κακό να εκπληρώσει οικονομικά τις υποχρεώσεις του. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εκείνος δηλαδή με λίγα λόγια ότι θα φύγει. Ναι, θα σου διαβάσω. Για το διαδικαστικό της υπόθεσης. Τρεις παράγραφοι είναι. Συμφωνήσαμε με τον Λευτέρη Αρβανίτη, είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Πόσο Ερασιτέχνης θα κάνει την αίτηση για την διοίκηση πρωτοδικείου και θα συνενέσω. Γιατί έτσι γίνεται μόνο νομικά, έτσι. Πρέπει να συνενώσει, είναι ο μεγαλομέτοχος. Καλό θα ήταν να γίνει ακόμη και αύριο αυτό. Άντε ρε, βιάστηκες. Όχι ρε, έχουμε χρόνο ρε. Γιατί αύριο, κάτσε. Όχι αύριο ρε, κάτσε. Συμφωνήσαμε πως θα είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ποιοι το συμφωνήσατε, εσύ? Αφού θα κάτσεις στην άκρη, εσύ θα αποφασίσεις ποιος θα είναι. Άκου τι λέει, συμφωνήσαμε πως θα είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου πρόεδρος συγκεκριμένης διοίκησης. Όχι, εγώ θέλω να είμαι. Εσύ εφόσον θα κάτσεις στην άκρη δεν έχεις λόγο. Τι θα πει να πούμε συμφωνήσαμε ότι θα είναι? Προς Θεού, δεν λέω, θέλω να σου πω το σκεπτικό. Για το πώς έφτασε η συγκεκριμένη απόφαση. Είπα ότι πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω. Τώρα το είπες. Πριν μια εβδομάδα δεν το έλεγες, έτσι. Γιατί πρέπει να βγω από το κάδρο, αμάνουμε αυτό το κάδρο. Γιατί δεν κάνω καλό στην ομάδα. Τώρα κατάλαβες ότι δεν κάνεις καλό στην ομάδα. Και προς Θεού, δεν κάνει καλό στην ομάδα, όχι γιατί δεν πληρώνει, γιατί είναι εκεί. Γι' αυτό δεν κάνει καλό στην ομάδα. Μου το έχουν πει πολλές φορές και επειδή η ομάδα είναι πάνω απ' όλα, δεν είναι ώρα να βάζουμε προσωπικούς εγωισμούς μπροστά και είναι καθήκον μου να τους ακούσω και να δεχτώ αυτό που μου προτείνουν. Προφανώς οι φίλοι σου χθες σου το είπαν ότι πρέπει να κάνεις την άκρη. Τελευταίους δύο μήνες δεν σου το είπε κανένας. Χθες σου το είπαν. Δυστυχώς δεν κατάφερα μόνος μου να εμπνεύσω τον κόσμο και να πετύχει η ομάδα μου. Χριστέ, να σου θυμίσω Τάσο το καλοκαίρι. Με αυτό το μπάχαλο που γινόταν, θυμάσαι, με τον Ολυμπιακό μέχρι τελευταία εβδομάδα, λοιπόν, και θυμάσαι πόσες που λέγανε να ψηθούν και οι ομάδες, θυμάσαι γίνει μια ψηφοφορία. Να σώνονται δύο ή τέσσερις. Ναι. Ξέρεις τι ψήφισε ο κ. Γουλιέλμος, πόσοι να πέφτουν. Δύο. Τέσσερις να πέφτουν. Δεν γίνονται αυτά. Τέσσερις να πέφτουν ψήφισε αυτό ο άνθρωπο. Προφανώς θεώρησε ότι δεν θα ψηφίσει ο Άρης, φίλε. Τι πράγμα. Προφανώς θεώρησε ότι τέσσερις. Για να ψηφίσει αυτό. Αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Αυτό δεν μαρτύρει. Ή επικίνδυνος. Ή κάτι άλλο που δεν θέλω να πάω στο δικαστήριο, έτσι. Δεν υπάρχει τρίτη τέτοια. Ή επικίνδυνος. Έτσι. Μάλιστα. Το λιγότερο.
Ελπίζω και εύχομαι πως η διοίκηση με ευχές άστερντα θα επιτύχει και θα εμπνεύσει για να βγούμε από τις δύσκολες συνθήκες. Είναι μια πολύ σκληρή στιγμή για μένα. Γι' αυτό να είναι. Άκου. Είναι μια πολύ σκληρή στιγμή για μένα, αλλά ο Άρης είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα. Είναι μια σκληρή στιγμή για τον Γουλιέλμο, ρε φίλε. Ο Άρης είναι με το 1,5 πόδι στην Α2 και είναι σκληρή στιγμή για τον Γουλιέλμο. Είναι απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Είναι απίστευτο αυτός ο άνθρωπος, είναι πρόεδρος του Άρη. Είναι σκληρή στιγμή για εμένα. Πραγματικά δηλαδή θα πέσω από ποιον όροφο είμαστε, ξεχάστηκα. Τρίτο. Είναι δύσκολη στιγμή, παιδιά, για τον Γουλιέλμο. Συμπαρασταθείτε του. Είναι δύσκολη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν στην προσπάθειά μου και την αγκάλιασα. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Τον αγαπάω. Θέλω να παρακαλέσω τους απλούς Αριανούς να αγκαλιάσουν τη νέα διοίκηση. Δεν ξέρω τι. Τι ζούμε. Θα βγαίνει. Βρήκατε κάποιον διοίκηση που θα γίνει ο Χάρης Παπαγεωργίου διοίκηση, αφού μόνο με αυτόν συνεννοεί προφανώς, από ό,τι κατάλαβε ο κύριος μεγαλομέτοχος. Και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα δει, θα βάλει, ας πούμε, και κάποιοι μπορεί να βάλουν και 5 ευρώ προφανώς. Μπράβο στο Χάρη του Παπαγεωργίου που να λαμβάνει τέτοιο ρίσκο σε αυτή τη στιγμή. Διοίκηση πρωτοδικείου θα είναι. Δεν έχει καμιά ευθύνη. Άλλο λέω. Ναι. Τι ρίσκο είναι. Καταρχήν. Ο Κάρης Παπαγεωργίου όλη αυτή την περίοδο είναι πρόεδρος της ΚΑΕ, δεν είναι. Άλλο σου λέω. Ναι. Δεν μιλάω για ευθύνη στο αγωνιστικό και στα ναι. λοιπά. Όχι, okay, okay, ευθύνη βάζει... και στο αγωνιστικό έχει. Ναι, μια χαρά έχει. Ναι, δηλαδή δεν το κάνει οποιοδήποτε τη δεδομένη στιγμή με το μισό πόδι να είναι στη Β' Εθνική ο Άρης. Ναι, πρόσεξε, αυτό που είπα για τον, πρόσεξε, για τον κύριο Μαρκόπουλο ισχύει και για τον Χάρη Παπαγεωργίου. Όταν εγώ είμαι πρόεδρος ΚΑΕ, είμαι σημαία του Άρη και βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή δεν χρειαζόταν. Ό,τι ισχύει, θα παραιτηθώ. Ό,τι ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Θα παραιτηθώ. Τα όσα έκανε τα προηγούμενα γόνια ο Μπάνε Πρέλεβιτς και η διοίκησή του. Θα παραιτηθώ. Όπως δεν παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε. Εγώ δεν είπα να μείνει κοντά στο. Πρόσεξε, δεν είπα να μείνει κοντά στο σύλλογο και αυτά που έκανε όλα θα πιστωθούν. Λοιπόν, άλλο αυτό και άλλο το να παραιτηθώ. Διότι βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα είναι το λιγότερο. Ασυνεπείς αυτά που λέει. Λοιπόν, όποιος είναι νέος προπονητής, όποιος νέος προπονητής έρθει, θα πρέπει η ομάδα να τον αγκαλιάσει. Και ο κόσμος δεν είναι κινητήρας μοχλός και θέλει να γεμίσει το παλέ. Δεν σου άρεσε το παλέ. Λίγο κόσμο είχε και χθες, έτσι. Μπορούσε να ήταν γεμάτο. Δεν ήταν γεμάτο. Εγώ δεν λέω. Αλλά λίγο κόσμο είχε. Ωραία. Πέρσι τον Ιανουάριο ήμασταν με. Άκου τι λέει. Πέρσι τον Ιανουάριο ήμασταν με 2 νίκες. Είναι πολύ νωρίς για να ξεκαθαρίσει κανείς μια ομάδα σαν τον Άρη. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ κτλ. Δηλαδή, πέρσι τον Ιανουάριο ήμασταν με 2 νίκες, τώρα είμαστε καλά. Και τώρα 2 έχουμε και δεν είναι. Δεκέμβριος είναι ακόμη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι. Ακόμη σου διάβασα, αυτό ήταν η συνέντευξη, τουλάχιστον μια αποδελτίωση, έτσι. Ναι. Άκουσες πουθενά να λέει. Πρόσεξε. Τι θα έλεγα εγώ. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη. Το κράτησα και λίγο παραπάνω, μπορούσα να είχα φύγει νωρίτερα. Αυτά μπόρεσα να βάλω. Συγχωρέστε με, έκανα λάθη. Άκουσες να λέει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Δεν φταίει πουθενά. Δεν φταίει πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Δεν το στήριξαν και είναι, κάτσε να το ξαναδιαβάσω. Πού το. Είναι μια πολύ σκληρή στιγμή για μένα. Είναι σκληρή στιγμή για τον Γουλιέλμο, παιδιά. Δεν γίνεται. Μην φταίει τώρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ σκληρή στιγμή για τον Γουλιέλμο. Αυτόν τον άνθρωπο. Και επαναλαμβάνω τον ΑΣ. Που σήμερα είχε, δεν ξέρω, να βγάλουμε κάποιον. Είχε για τον μπάσκετ κάνα συνεδρίαση. Δεν είχε ζητήσει με εξώδικο, λέω εγώ, τα οικονομικά στοιχεία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είχε να πατήσει τρεις εβδομάδες στο. Τα γραφεία του Άρη στην Κατσίσκα είναι στο Αλεξάνδριο, νομίζω. Εκτός αν άλλαξαν, δεν νομίζω, ενίκιο που να δώσουμε. Στο Αλεξάνδριο είναι. Τα στοιχεία, λογικά, τα κομπιούτερ, πώς τα λένε αυτά. Πού είναι αυτά τα οικονομικά στοιχεία της ΚΑΕ. Στο Fort Knox, στο θησαυροφυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παλέ είναι. Μπες μέσα και πάρτα. Δεν ξέρω, λέω, καμιά συναρτησία. Αλφα σίγμα. Ακόμη δεν ξέρω, σήμερα ζήτησε στα οικονομικά στοιχεία να δούμε αυτός ο άνθρωπος 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχει. Μπορεί να έχει ανάγκη να του δώσουμε και κάνα φράγκο. Πραγματικά, sorry, εντάξει, Τάσο. Εντάξει. Sorry και από τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή δυστυχώς και για χιλιοστή φορά θα το πω για κάποιους που ακούνε με τις μασχάλες. Σίγουρα έχει βάλει ο άνθρωπος κάποια λεφτά. Δεν μπορώ να με δουλεύουν άλλο Γουλιέλμοι. Δεν τον μπορώ. Και να μην κάνει συνέντευξη με τον Άρη 1,5 πόδι στην Α2 και να μην φταίει πουθενά ο Γουλιέλμος. Δεν φταίει ο άνθρωπος και είναι σκληρή στιγμή για αυτό να. Είναι σκληρή στιγμή ρε, για τον Γουλιέλμο. Να σε φέρουν φοντάν. Τι να πω ρε φίλε. Αλλά εμείς φταίμε. Ο κόσμος φταίει για μένα πρώτησα γι' αυτό. Για μένα. Για να έρχονται πάντα Γουλιέλμοι, έτσι,
και άλλοι και πριν. Και επαναλαμβάνω τελευταίο και κλείνω Τάσο. Ναι, ναι. Τα χρέη του Άρη δεν τα έκανε. Εγώ θέλω να είμαι σωστός. Δεν τα έκανε ο Γουλιέλμος. Έτσι. Έχουν ονοματεπώνυμο και είναι τα χρέη του Άρη πρόσφατα. Μην το ξεχνάτε, Αριανοί. Το 60-70% το χρόνο ποιος το έκανε είναι πρόσφατο. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Τα 2/3 των χρεών κάποιος τα έκανε και είναι πρόσφατα αυτά. Δεν είναι ούτε πριν 30 ούτε προς 40 χρόνια. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, λέω όλα καλά. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός όταν είναι μια δύσκολη κατάσταση. Για έναν οπαδό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Νομίζω... Αυτή τη στιγμή νομίζω έβγαλες το οπαδιλίκι σου και εγώ, πέρα από την καζούρα, πέρα από την κότρα που έχουμε, οφείλω να το σεβαστώ. Ξέρετε, ήμουνα και βασικά να σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, το πω στον αέρα. Ναι. Αν δεν φοβόμουν τις μηνύσεις, πιο πολλά θα έλεγα. Ναι. Αλλά επειδή δεν θέλω να τρέχω στα δικαστήρια, Τάσο, δεν ξέρω και αυτά που είπαν είναι και μηνύσιμα. Δεν θέλω, γιατί είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Αν και να σου πω κάτι, αν μου έκαναν και μήνυση γύρω, θα με έκαναν βασικά. Επειδή τα οικονομικά. Επειδή είπες την άποψή σου σαν οπαδός. Ναι, ξέρω, ρε φίλε, μπορεί κάπου να υπερέσει. Ναι, νομίζω και νομίζω ότι ξέρει ο ίδιος ότι εντάξει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στο μυαλό του αλουνού δεν μπορώ να είμαι εγώ. Και όντως μπορεί να είπα και κάτι που. Άμα θέλει, ας κάνει μήνυση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά λέω. Και φυσικά δημόσια μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε στην καφετέρια μεταξύ μας. Να πω. Οι εκφράσεις μου εννοώ. Αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Οι εκφράσεις θα ήταν διαφορετικές. Δεν μπορώ άλλο, Γουλιέλμους. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έλκει αυτός ο σύλλογος γενικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έλκει τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει ένα μήνυμα. Ποιος? Ωραίο είναι αυτό. Ποιος είναι? Ένας φίλος, ο Τάσος. Ναι. Ο οποίος λέει: δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι μετά το Γουλιέλμος είναι το τέλος. Ναι, Γουλιέλμος τέλος. Ναι, αυτό το λέγαμε και. Εντάξει, άκουσε. Αυτό... Τάσο, ωραίος, πετυχημένος. Άκουσε με. Κάτσε λίγο, συγγνώμη λίγο. Φίλε Χριστό, δεν μπορείς να μιλήσεις στον αέρα τώρα γιατί δεν ανοίξαμε γραμμές. Να πει τώρα ο Τάσος. Δεν είπα τίποτα. Τίποτα δεν είπα. Κάνουμε τον break. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Θα μιλήσω και εγώ για το μάτσο που πάω και όσο χρόνο μείνει. Εντάξει, ρε παιδί, και αύριο μέρα είναι. Εντάξει, να πω και συνέχεια, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Εδώ είμαστε. Και στη Χανιώτη. Άντε, λε, πες να τελειώσει την κλάψα. Λέει, πρέπει να μιλήσουν οι ακροατές. Ο Γιώργος. Γιώργο, ξέρει, κάθε Δευτέρα είναι δικό μα. Ε, δεν μα ναι. Παρεξηγεί. Καλά, εντάξει, αυτή τη στιγμή. Αυτό σα ακούσε, έχει το θέμα του, ρε φίλε. Ναι, να σου πω. Δώσε μου άλλο μισό λεπτό. Πραγματικά τελευταίο. Πραγματικά, γιατί το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω ότι δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν τον νοιάζει τον Αριανό, ρε φίλε, να πέσει ο Άρης. Να σου πω κάτι. Μόνο κάτι σαν και εμένα, δηλαδή, πάνω από 40-45 χρονών. Πραγματικά βλέπω, πώς να το πω, όχι απαξίωση, πώς να το πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και δεν ταιριάζει αυτό τουλάχιστον στο μπασκετικό. Όχι επειδή μας έδωσε μόνο χαρές και τέτοιο. Ρε φίλε, δεν τον νοιάζει τον Αριανό που θα πέσει ο Άρης. Δηλαδή, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Και σε γνωστούς μου, σε φίλους μου, έτσι. Mm. Εντάξει, μου λέει και ποιος ασχολείται. Δηλαδή, αν έρθει και μας πάρει αύριο ένας τέτοιος, δεν θα ασχολείσαι, το λέω ρε εσύ. Και πάμε, ξέρω εγώ, και παίζουμε για πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Τι είναι αυτό. Λοιπόν. Δηλαδή, να μην προσπαθήσουμε. Καλά κάνεις. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 10 Ζάχο. Ναι. Και μετά το πάμε συνεχόμενο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, το πάμε το διάλειμμα θα είναι. Ναι, πάρε ένα λεπτό. Κάνε τα διαδικαστικά. Okay, okay, ωραία, ναι. θα πω εγώ τι θα ακολουθήσει μετά το break. Θα πούμε λίγο για το μάτς του ΠΑΟΚ 5-7 λεπτάκια, 10 λεπτάκια το όσο πάρα θέλεις, πάρα όσο, πολύ και όλη την τέτοια πάρα. Όχι 5 λεπτάκια και θα δώσουμε μετά τις γραμμές κατευθείαν φίλους 23-10, 27 και 3 οχτάρια για να πούν την άποψή τους γιατί έγιναν πάρα πολλά, ακούστηκαν πάρα πολλά ιδίως στο μάτς του ΠΑΟΚ όλη την εβδομάδα. Κίκ δεν θα βγάλω να ξέρεις. Ακουγόταν ό,τι θες πες. Ό,τι θες πες. Δεν πειράξει. Όλη την εβδομάδα γινόταν πάλι αυτό το γνωστό bullying με όποια ομάδα παίζει ο ΠΑΟΚ για να επηρεαστεί και είδαμε τα αποτελέσματα. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε, θα τα περιγράψουμε το τι συνέβη και φυσικά θέλουμε και την άποψή σας μετά. Δηλαδή, μετά σε κάνα τεταρτάκι από τώρα θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες. Οκ, okay, πάμε να μην χάνουμε χρόνο. Και το πάμε μόνο κόμματα. Okay. Break, ερχόμαστε 23-10-287 και 3 οχτάρια μετά μπορείτε να επικοινωνείτε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλ, Γρηγοριάδης, συντροφιά Παρίτσα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, τα είπε ο Ζάχος, εντάξει το καταλαβαίνω, τα είχε μέσα του, αγανακτισμένος, σκασμένος, με το δίκιο του φυσικά. Η ομάδα του στον μπάσκετ κινδυνεύει και νομίζω ότι το σεβάστηκα απόλυτα και καλά έκανε και τα είπε και πέρασε τα μηνύματα που ήθελε. Πάμε λίγο τώρα όμως στα
τι έχει γίνει τι, όλο το Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το βόλεϊ. Εκεί που έπαιζε την πρόκληση του Ολυμπιακού, τον κατατρόπωσε τον Ολυμπιακό με 3-0. Στο χρυσό σετ τα κατάφερε, υπήρχαν και κάποια διαιτητικά λάθη. Έχει κάνει έφεση ο ΠΑΟΚ ζητά την επανάληψη του χρυσού σετ, όπως το λένε. Η ουσία είναι ότι αποκλείστηκε από την επόμενη φάση. Αυτά είναι δύο λογάκια για το βόλι. Πάμε λίγο στο μπάσκετ, εκεί που δεν τα κατάφερε με την ΑΕΚ. Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, έχασε ο ΠΑΟΚ με 4 πόντους διαφορά, 66-71, 67-71 νομίζω. Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, αν ο Λάκφορντ δεν ευστοχούσε και έπαιρνε το rebound η ομάδα του ΠΑΟΚ, ή τρίποντο ή δίποντο, ή θα σοφάριζε, ή μπορούσε να πάρει και το match και να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Κοίταξε την ΑΕΚ στα μάτια, σαν ίση προς ίση, ενώ έχει τεράστια διαφορά στο budget ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ήταν μέσα στον αγώνα σε όλο το μάτς, προηγήθηκε και αρκετές φορές, αλλά τελικός νικητής η ΑΕΚ. Επόμενος σταθμός η Μπεσίκτας με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο νομίζω ή μεθαύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στη Κωνσταντινούπολη. Ναι. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω. Θα δούμε τι ώρα είναι. Και το Σαββατοκύριακο παίζει με το Λαύριο, εκεί που μπορεί να κάνει την πρώτη νίκη εκτός έδρας και θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αφού θα πιάσει τις 4 νίκες. Αυτά και για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Ένα μάτς δύσκολο για τον ΠΑΟΚ από ό,τι αποδείχθηκε. Ένα μάτς το οποίο χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο 21ο λεπτό με την είσοδο του Μπίσεσβαρ για να σκοράρει. Όλα αυτά νομίζω ότι καταμαρτυρούν το βαθμό δυσκολίας που δημιουργήθηκε για αυτό το μάτς και υπήρχε όλη την εβδομάδα, από το κλίμα που δημιούργησαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν στο χόρτο να κερδίσουν αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, όχι φέτος μόνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς κύπελο εδώ και 2 χρόνια και πάνε για 3ο συνεχόμενο χρόνο να είναι άτιτλοι. Και η αιτία φυσικά είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ και ο Ιωάννης Σαββίδης και όλη η οικογένεια φυσικά εδώ του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το αντέχουν, δεν το μπορούν, δεν το έχουν μάθει να μένουν άτιτλοι, δεν το δέχονται στο DNA τους, αλλά δυστυχώς για αυτούς πρέπει να το συνηθίσουν. Κατάφερε να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ 2 μέρες με τα εξαγωνιστικά, με όλες αυτές τις γελίες κατηγορίες που υιοθετούν και βγάζουν προς τα έξω. Θα λογοδοτήσουν κάποια στιγμή για όλα αυτά όλοι όσοι έχουν παραπληροφορήσει λαθασμένα και έχουν δημιουργήσει λαθασμένα την κοινή γνώμη προς αυτό το θέμα. Να φύγουμε λίγο από τα εξαγωνιστικά, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. 48 έγραψε το κοντέρ, παιδιά. 48 μάτς αίτητος ο ΠΑΟΚ με 40 νίκες και 8 ισοπαλίες. 3 αγωνιστικές περιόδους αίτητος ο ΠΑΟΚ. Άλλο ένα ρεκόρ, άλλη μια πρωτιά που καταγράφει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό το τεράστιο σωματείο, αυτή η μεγάλη ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Ιωάννης Σαββίδης και το επιτελείο του. 3 αγωνιστικοί γύροι δεν έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Κοντά στα 2 χρόνια φτάνει, 22 μήνες κοντά. Δηλαδή ένα παιδάκι που γεννήθηκε, ρε παιδί μου, και είναι 20 μηνών, δεν έχει δει τον μπαμπά του να στεναχωριέται γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ. Και το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, ο παδός που περιμένει Ολυμπιακάκιας, Παναθηναϊκάκιας, ΑΕΚΣΙΣ, Αριανός, Ηρακλειδέας και τα λοιπά, που περιμένει να πανηγυρίσει η ήττα του ΠΑΟΚ, έχει 21 μήνες να γελάσει το χυλάκι του. 48 Δευτέρες το βλέμμα είναι χαμηλά. Άλλο ένα ρεκόρ λοιπόν που καταγράφει σε αυτή την τρελή πορεία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες αυτή η ομάδα, η οποία καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Για όσους λένε για ομάδες οι οποίες είναι φιλικά προσκύμενες προς το ΠΑΟΚ, για όσους λένε ότι υπάρχουν ομάδες δορυφόροι κτλ, όσοι είδατε το μάτσο Σάββατο, ελπίζω να καταλάβετε ότι αυτά που λέτε είναι μπαρούφες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μια ομάδα η οποία είχε 4 δοκάρια, μια ομάδα της οποίας της ακύρωσαν 3 γκολ. Σωστά ακυρώθηκαν τα 3 γκολ, αλλά ακυρώθηκαν με γραμμή
η οποία γραμμή δεν είναι τεθλασμένη. Είναι ευθεία. Στα ίσια. Αντρίκια. Καθαρά. Αρσενικά. Λέξεις που δεν τις ξέρετε εκεί πέρα κάτω. Στην Τρούμπα και στη Χαβούζα σας. Έτσι εξηγούνται οι αρσενικοί. Και η περιγραφή του αγώνα Κυμπάρικη, όχι υπερβολές, όχι προπαγάνδα και αντικειμενικότητα στην περιγραφή του αγώνα και στην αναμετάδοση, αλλά ένα βαρ πάνω απ' όλα, το οποίο ο βαρίστας, ο κύριος Ευαγγέλου το λειτουργήσε 100% σωστά. Εμείς δεν λέμε ότι ήταν γκολ κανονικά, μπορεί να ήταν 4,5 πόντους το δεύτερο γκολ που ακυρώσαν στον Σφιντέρσκι offside, αλλά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, ήταν offside. Αυτό έδειξε το VAR, αυτό δεχόμαστε, γι' αυτό και ήμασταν υπέρ του VAR. Γιατί ο ΠΑΟΚ ζητάει και ζητούσε ισονομία, ζητάει το 50-50, δεν είναι σαν κάτι άλλο φαταούλιδες που μάθανε να παίρνουν τα 44, τα πιο πολλά από αυτά, τα 45 από 44 που πήραν. Ναι, όπως σας τα λέω είναι ρε, τα 45 από 44 βάζω και ένα κύπελο. Είναι πέτσινα. Είναι όπως έχουν μάθει να τα παίρνουν αυτοί με το δικό τους τρόπο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει 4 για μας, αλλά τα έχει πάρει με το σπαθί του. Τα έχει πάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να κοιτάξετε λίγο να το συνηθίσετε, γιατί πραγματικά θα ξεκινήσετε κι εσείς να μετράτε ένα αρνητικό ρεκόρ για το πόσα χρόνια θα μείνετε άτιτλοι τα επόμενα κι εσείς χρόνια. Ήδη 2 είστε χωρίς να έχετε πάει στο μικρό τελικό εκεί κάτω στην Τρούμπα. Ούτε σε μικρό τελικό δεν έχετε παίξει. Τι πιο μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν από το μάτσο Σαββάτου, στο οποίο ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, κάρα δυσκολεύτηκε με μια αξιόμαχη ομάδα όπως η Ξάνθη, η οποία τα έδωσε όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν καθόλου φιλικό όπως περιμένατε, το είδατε, και νομίζω ότι τα τέσσερα δοκάρια δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Δεν φτάνει που είχαμε όλους τους άλλους όλη την εβδομάδα, είχαμε και την ατυχία με το μέρος. 4 δοκάρια. 3 γκολ τα οποία ακυρώνονται, και δεν είναι ότι στο ακυρώνει. Το γκολ στο ακυρώνει σωστά, ρε φίλε. Okay, το είπαμε. Το θέμα είναι ότι πέφτεις ψυχολογικά. Όταν περνάει η ώρα, έχεις από το 19 μέχρι το 30 κάτι 3 δοκάρια του Πέλκα, του Σφιντέρσκι και ένα ακόμα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε. Σε 15 λεπτά και 3 δοκάρια πάω. Άρα σου λέει ότι η τύχη δεν είναι σήμερα με σένα. Ο Βιερίνα, εκείνη το καράρα. Μπράβο. Μπράβο, Ζάχο, ευχαριστώ. Σου λέει η τύχη, κοίτα μάγκα, σήμερα δεν είμαι μαζί σου. Σου έχω γυρίσει την πλάτη. Και όταν έρχεται και το βάρ και σου ακυρώνει ένα, λες άντε ρε, εσύ πάμε. Βάζεις το δεύτερο ξανά, πανηγυρισμούς ξανά, ο κόσμος ξανά τρελαίνεσαι. Εκείνο που δεν φάνηκε την offside, αλλά ήταν έστω 3-4 πόντους ήταν. Πόσο ήταν. Σε ακυρώνει δεύτερο. Περνάει, έρχεται το δεύτερο ημίχρονο. Βάζει ξανά γκολ ο Ακπομπ. Σου ακυρώνει τρίτο. Καθαρό offside, ναι. Αλλά ακυρώνεται τον γκολ, πανηγυρίζει ο κόσμος. Πέφτει η ψυχολογία ολονών. Φτάνει το 81, αγχώνεσαι. Έχεις βάλει και καινούριους παίκτες στην 11. Έχεις βάλει Πέλκα. Έχεις βάλει Μαουρίσιο. Ξεκίνησες Βιερίνια. Πρέπει όλοι αυτοί οι παίκτες μετά τον τραυματισμό των Πολύμινων να ενταχθούν στην ομάδα, να εγκληματιστούν. Ήταν καλή ευκαιρία με την Ξάνθη. Ο Βιερίνια δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να ξεκινήσει με την Ξάνθη, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, να πάρει λεπτά συμμετοχής. Το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Σιγά σιγά σταδιακά να έρθουν στις αγωνιστικές δυνατότητες που έχουν. Όλοι τους έρχονται τα play-off σε ένα γύρο ακόμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα τεράστιο βαθμό δυσκολίας, που αν δεν έμπαινε ο Μπίσεσβαρ, που από ό,τι φαίνεται τον έκανε πολύ καλό στο να κάτσει λίγο στον πάγκο, να μην ξεκινήσει ένα μάτς, το λέγαμε τόσες αγωνιστικές. Επιτέλους μας άκουσε το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και το έκανε πράξη. Είδατε λοιπόν ένα Μπίσεσβαρ από τα παλιά, ο οποίος μπήκε για 20 λεπτά και ήταν ο MVP του αγώνα. Μπήκε, σκόραρε, χτύπησε το φάουλ, έβγαλε την ασίστ στον Κρέσπο να κάνει το 2-0 και ουσιαστικά πήρε το μάτς. Άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο πολύ καλός Μπίσεσβαρ. Γιατί όταν δεν είναι καλός το λέμε, όταν είναι καλός πάλι πρέπει να το λέμε. Δεν νομίζω λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αρχική μας τοποθέτηση, ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για ομάδες δορυφόρους, για φιλικά που γίνονται μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα γίνονται καθαρά μάτς για αρσενικούς, για ανδροπρεπείς και όχι για θηλυπρεπείς κυρίως, οι οποίοι βγαίνουν
και κάνουν δηλώσεις και είναι φερέφωνα και είναι οι σκιές κάποιων μεγαλοπιχειρηματιών. Όλοι γνωρίζουμε για ποιον συζητάμε και γιατί λέμε. 48 μάτσα έτητος, ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, είναι πρωταθλητής χειμώνα μαζί με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό που ενδιαφέρει εμάς δεν είναι να είμαστε πρωταθλητές Αυγούστου, ούτε πρωταθλητές χειμώνα. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι να είμαστε ξανά πρωταθλητές Ελλάδος στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Αυτό ενδιαφέρει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα, τα πρωτοσέλιδα και η μεγαλομανία κάποιων για να δημιουργήσουν λαθασμένα εντυπώσεις ή να κρατήσουν τον κόσμο σε εγρήγορση, ξέρω εγώ, και το ενδιαφέροντος, οκ, okay, καταλαβαίνουμε το πόσο πεινασμένοι είστε εκεί στον Πειραιά, το πόσο στερημένοι είστε την τελευταία διετία εκεί στην Τρούμπα του Πειραιά, που δεν έχετε πάρει ούτε συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου. Ούτε συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου. Όχι να πάρετε πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε, το ζούμε, το βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά. Με τις γελίες τοποθετήσεις σας, με τις γελίες συνεντεύξεις σας, με τα γελία υποκείμενα, τα φερέφωνά σας που τα έχετε αμολύσει αριστερά και δεξιά και λένε ένα κάρο αρλούμπες, ένα κάρο βλακίες, ένα κάρο αβάσιμα πράγματα, τα οποία όλα θα πάνε στη δικαιοσύνη από εκεί που πρέπει, από την νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟ και θα λογοδοτήσετε εκεί που πρέπει όλοι σας. Για αυτές τις βλακίες που λέτε. Μία λοιπόν αρλούμπα, μία λοιπόν χαζή τοποθέτηση, ένα στημένο σόου, θα το ονομάσω εγώ, από τον Νίκο Αναστόπουλο, τον πρώην προπονητή του Άρη και παίχτη, βετεράνο παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος ούτε πολύ στην κρατική τηλεόραση, ακούστε τι τοποθέτηση είχε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λέει ο Νίκος Αναστόπουλος, ο βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού που έπαιρνε τα καραγκιουζλίδικα πέναλτι και έβγαινε πρώτο σκόρερ. Ακούστε λοιπόν το συγκεκριμένο φερέφωνο τι τοποθέτηση έκανε στην Αθλητική Κυριακή. Δεν τη γνωρίζω. Τα αρμόδια όργανα μπορεί να δώσουν την απάντηση. Ο Μήνος είναι αυτό. Πότε θα τη δώσουν, σωστή απάντηση. Εδώ υπάρχουν στοιχεία. Δεν θα μιλάμε και δύο για να μπορεί ο κόσμος να μας ακούει. Εδώ υπάρχουν στοιχεία. Είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όπου θα κρίνει, θα αποφασίσει, θα μαζέψει στοιχεία. Πότε. Νομίζω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Αμέσως έπρεπε ήδη να έχει μεριμνήσει ώστε να βγει η απόφαση. Ο Μήνος αυτό θα μπορούσατε να απευθυνθείτε. Αυτό θα μπορούσατε να πρέπει να γίνει άμεση. Τι να κάνει ο Μήνος με την Επιτροπή. Μέχρι και οι συντελεστές της εκπομπής δεν το λένε τι να κάνει ο Μήνος. Γρήγορη, όχι να έρθουν τα πλοίο. Άκου το πόσο στημένο είναι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τον είπαμε καταρχάς τον Νίκο Αναστόπουλο για την ωραία ενδυμασία και τελικά μας έπιασε το λαιμό. Του τι λέει τώρα ο Μήνος. Από μένα ό,τι ερωτήσεις θα κάνεις θα παίρνεις απαντήσεις. Όχι εσύ. Μα δεν σε έκανα κάποια ερώτηση. Είπα τελευταία. Φυσικά δεν έκανε καμιά ερώτηση ο Μήνος. Μόνος σου τα είπε ο Αναστόπουλος. Λοιπόν, καμία ερώτηση δεν τον έκανε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και της ελληνικής ραδιοφωνικής τηλεόρασης ο κύριος Γιώργος Μήνος. Δεν έκανε καμία ερώτηση στον Αναστόπουλο, ο οποίος πήρε το λόγο μόνος του και είπε πότε θα εκδικαστεί η καταγγελία του Ολυμπιακού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Από μόνος του δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνεργος, είναι ανενεργός αυτή τη στιγμή ο κύριος Αναστόπουλος, πάει σε μια εκπομπή σε κρατικό κανάλι το οποίο πληρώνουμε όλοι και βάλετε κατά του ΠΑΟΚ. Την απάντηση Ρεξόνα θα την πάρεις και εσύ και η οικία σου και η μέντορέ σου. Την κατάλληλη απάντηση θα την πάρεις όταν έρθει η ώρα και η στιγμή που θα εκδικαστεί η υπόθεση, που ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι πουθενά μπλεγμένος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που μπορούν να τις εκμεταλλευτούν οι οποιοδήποτε επιχειρηματίες. Αλλά είστε τόσο άσχετοι, είστε τόσο βιτάμ, τόσο λαγανοντολμάδες εκεί πέρα κάτω,
που ζητάτε από την ίδια την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία ενέκρινε και αδειοδότησε την ΠΑΕ Ξάνθη πριν από λίγους μήνες να έχει νομίμως 100% συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα, ζητάτε να καταδικάσει τη δική της έγκριση. Αυτό ζητάτε ουσιαστικά. Τόσο λογαραντολμάδες είστε. Και ξέρετε όλοι ποια θα είναι η απάντηση. Αλλά αυτό που θέλετε να κάνετε, γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση από όλες αυτές τις ασυναρτησίες, αβάσιμες κατηγορίες που στοχεύετε στο να προσαναλύσετε όλο το φύλαθρο κοινό του Ολυμπιακού, για να μην σας πάρουν με τις πέτρες, για να μην σας κράζουν μέρα νύχτα σε κάθε μάτς, γιατί δεν πήρατε ποδοσφαιριστές, δεν πήρατε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές με 35 εκατομμύρια ευρώ που πήρατε από το Champions League, το δώρο δηλαδή που σας έτυχε, και παίζετε με τους 38χρονους Βαλμπουενάδες, με τους Τσιμίκες και τους ξέρω εγώ. Εντάξει, με κάτι Έλα Ραμπίδες και Σαλάμ Αλέκο και ξέρω εγώ. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Να καλύψετε την ανυπαρξία σας, την αγωνιστική, γιατί ούτε τον ΠΑΟΚ μπορείτε να κερδίσετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τα όσα συνέβησαν και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην Ευρώπη. Και αμολάτε τώρα τον κάθε ραμολιμέντο, τον κάθε λαφοκυνηγό, τον κάθε σαλεμένο, ο οποίος βγαίνει και παίρνει αμπάριζα τις τηλεοπτικές εκπομπές και λέει ένα κάρο αρλούμπες, ένα κάρο βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν μπούκες στους ρεπόρτερ σε συνεντεύξη τύπου, τους βρίζουν, τους προπυλακίζουν κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Έχουμε γραμμές. Α, ναι, δεν το ξέρα. Δεν μου είπες. Okay. Αυτά είναι ολίγης. Προχωράει ο ΠΑΟΚ. Θα το πάμε σε ρί, έτσι. Προχωράει ο ΠΑΟΚ. Επόμενος σταθμός στο Αγρίνιο. Εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει άλλο ένα διπλό για να συνεχίσει και να τερματίσει όσο το δυνατότερο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία και να μπει δυνατά στα play-off για να πάρει το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Πάμε στις γραμμές. Εντάξει, δίνουμε τις γραμμές στους φίλους. Το δεύτερο συνεχόμενο. Το δεύτερο, αν το πάρουμε, θα είναι στα χαρτιά, ναι. Για εμάς στην είδησή μας είναι το τρίτο. Okay. Πάμε στους φίλους. Πάμε στον πρώτο. Δεν περίμενε. Δεύτερος. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Νάτος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κάτσε λίγο. Τι κάνουμε, παλικάρια. Καλά, ρε Παπαμπρίζα. Καλησπέρα. Καλά, εσύ. Καλά είμαστε όλα, καλά. Μπράβο. Ζάχω κουράγιο, φίλε. Λοιπόν, Τασούλη μου, να σε πω κάτι. Εγώ από ποσίες, ας πούμε, αθλητικής Κυριακής και τρία, να σου δώσω ένα παράδειγμα, με το που ερχόταν η ώρα να... και άκουγα το όνομα Μήνος, και ακόμα αυτό γίνεται φυσικά, αλλάζω κανάλι. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να τον δεχτώ σαν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τον έχανε εδώ και 20 χρόνια του Κλότσου και του Μπάτσου κάτω να πούμε και ήταν για να γελάνε όλοι μαζί του και τον βγάζει για να τον κοροϊδεύουν και να πουλάνε τρελίτσα και πλακίτσα επειδή ήταν ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ δημοσιογραφικά, ας πούμε. Πολλές και φορές, στο φινάλε, πολλές φορές όμως τους τα έχει χώσει μες στη μάπα τους. Ναι ρε, Τάσο, συγγνώμη. Τόσα χρόνια έμπειρος δημοσιογράφος βγαίνει και του μιλάει ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει ότι εγώ είμαι το τσατσάκι του Μαρινάκη. Το έχει δηλώσει σε συνέντευξή του. Ναι, το χλέβασε ρε φίλε, τι θες να κάνετε. Όχι, γιατί δεν του είπε αφού ψάχνετε και λέει γιατί δεν είναι και πότε και το ρωτούσε και πότε. Με τον Τζίλο και πότε, γιατί δεν τον είπε κάτι ρε φίλε, τι γίνεται με τον Τζίλο. Να το απαντήσει. Κάτι, άκουσε λίγο τώρα. Αυτός είναι ένας δημοσιογράφος, δεν μπορεί να το απαντήσει. Άκου λίγο ρε φίλε. Ο Μήνος είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Λευτέρης ο Δήμος. Και γιατί το ρωτάνε τότε αφού δεν είναι εκπρόσωπος. Γιατί δεν έκανε καμία ερώτηση ρε φίλο ο Μήνος. Ο Μήνος τον είπε για τις στιγμιστικές του επιλογές ότι είναι της δεκαετίας του 80 και ο άλλος ήταν αισθημένος, ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση για να περάσει, κάτσε ρε Κώστα γιατί ψέματα λέω, για να περάσει το μήνυμα που του είπανε να πει. Ο Μήνος λέει. Μου, επειδή ξέρουμε πώς παίζεται το παιχνίδι, γι' αυτό το λέω κιόλας και επειδή και αυτός ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι, γιατί δεν το απαντάει. Τι να απαντήσει, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι εκπρόσωπος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις κάτι, ρε Κώστα. Ο Μήνος αντιπροσωπεύει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνεις, ρε Κώστα, είσαι λάθος σήμερα. Ο Μήνος δεν αντιπροσωπεύει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Μήνος αντιπροσωπεύει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι είπα εγώ ότι αντιπροσωπεύει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και εγώ να σου πω και κάτι, εγώ δεν ήθελα από το Μήνο να μπει σε αυτήν την αντιπαράθεση. Να, και, καλά έκανε, βάλαμε, και καλά έκανε. Βάλαμε, αν και εκείνη τη στιγμή ήθελε να ήμουν εγώ ο Μήνος ή εσύ ο Μήνος. Εγώ ή εσύ ο Μήνος.
Ήθελα να μείνω. Αλλά αν το σκεφτεί, καλά έκανε. Ήταν αξιοπρεπέστατο κύριο. Και αν φάνηκε κάποιο ότι εκτέθηκε και ήταν στημένο και καραγκιόζη, αυτό είναι ο Ρεξόνα. Και τι τον νοιάζει. Τι τον νοιάζει, ρε φίλε. Τι τον νοιάζει, ρε. Το Ρεξόνα και τον κάθε Ρεξόνα. Δεν το ξέρουν όλοι αυτοί ότι είναι καραγκιόζη. Δηλαδή, ο Θοδωρίδης που βγαίνει τόσο καιρό, τι είναι. Του ενδιαφέρει. Αυτοί τους ενδιαφέρει να πετάνε τη λάσπη τους, φίλε, και να περνάει. Και αυτό που ήθελα να το κάνανε. Εγώ απορώ γιατί δεν απάντησε. Καλά έκανε. Να απαντήσει σαν Παοξής. Καλά έκανε. Παοξής δεν όχι, είναι. Αγόρι μου. Ο Μήνος δεν είναι κίνδυνο να Παοξής. Ο Μήνος γιατί είναι κίνδυνο. Γιατί λέω 70 φορές τη λέξη Παοξής. Είναι εργαζόμενος ρεπόρτερ του Παοξ. Να ξεχωρίζουμε λίγο τις καταστάσεις. Εργάζεται για το χαβαλέ του, φίλε μου, ο Μπίνος, και το ξέρεις πολύ καλά. Ορίστε. Δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Ορίστε. Και εφόσον δεν έχει τα χρήματα ανάγκη... Αν δεν έχει ανάγκη τα χρήματα, ρε φίλε, αν δεν έχει ανάγκη τα χρήματα, δεν θα καθόταν τώρα να κάνει αυτό που κάνει. Άσε τώρα, μπάθαμε αυτή την καραμέλα και τον παπά. Όλοι έχουν ανάγκη τα χρήματα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αν δεν είχε ανάγκη τα χρήματα, για γιατί γουστάρει και τα γούστα και τα ποτά θα ήταν αλλού. Δεν θα καθόταν Κυριακή βράδυ. Να κάνει μπαταλά. Εγώ έχω μια προσωπική άποψη που δεν πρόκειται να μου την αλλάξει κανείς. Κύριε Μήνο, παρετηθείτε. Μην ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ που μας κουράσατε τόσα χρόνια να είστε το κορόιδο των Αθηναίων. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή εσύ τώρα γίνονται όλα αυτά που γίνονται και ξεσπάς το Μήνο. Είσαι σοβαρός. Ναι, ξεσπάω στο Μήνο γιατί τόσα χρόνια είναι από κούμπι του ΠΑΟΚ. Λάθος είσαι. Και όταν πρέπει να τον υπερασπιστεί κάπου, δεν τον υπερασπίζεται. Γιατί μόνο δεν καταλαβαίνεις. Φέρει ένα σαρλατάνο. Δηλαδή, πώς πρέπει να στο πω, ρε φίλε. Τι να μου πει, Δετάσο, δεν το καταλαβαίνει, ρε Κώστα. Δεν το καταλαβαίνει όμω, ρε Κώστα. Ίσως άμα κλείσουν το τηλέφωνο, το καταλάβει. Αυτό είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εκεί την ώρα ο παδό του ΠΑΟΚ. Μπορεί άμα το βρει έξω από τα στούντιο να του τα πει διαφορετικά τα γράμματα. Αλλά εκεί την ώρα. Δεν πάω να του πει είμαι από τη σειρά 4, να το πει ρεπορταζιακά. Φίλε, υπάρχουν και κάποιε άλλε υποθέσει που δεν σε βλέπω να κόπτεσαι. Να εξεχνιαστούν τόσο γρήγορα και άμεσα. Δηλαδή εσύ έπρεπε να το πει ο Μήνος για να το ξέρουμε εμείς αυτό. Δεν το ξέρουμε εμείς, δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται για τον Τζίλο. Δεν ξέρουμε ας πούμε τι γίνεται για τα στημένα. Δηλαδή επειδή το ξέρουμε εμείς θα πρέπει να αφήνουμε τον καθένα να λέει ότι να είναι επειδή το ξέρουμε εμείς και εντάξει το ξέρουμε εμείς. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έγινε Κώστα, έγινε. Πάμε σ' άλλες γραμμές πολλές. Να σε καλά. Εντάξει, αγαπητέ, αλλά να ξέρεις αυτό έπρεπε να απαντήσει. Εκεί την και ώρα, να μην κάνει την πάπια. Εκείνη την ώρα ήθελα και εγώ να απαντήσει. Μετά το σκέφτηκα. Και όταν το σκέφτηκα, λέω καλά έκανε και το χλέβασε και τον άφησε καλά. Να εκδοθεί. Να σε καλά, Κωστάκη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό εβδομάδα, βράδυ. Καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Καταρχάς, εμένα η φωνή του Μήνου μ' αρέσει γιατί πραγματικά είναι ενοχλή. Την εκπομπή πάνε να δημιουργήσουν κλίμα και ανά πάσα στιγμή μπαίνει και σφίνα και είναι πολύ σημαντικό. Με το γάντι της δεν υπάρχει άλλη τέτοια φωνή δυστυχώς. Όσοι κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στα κρατικά κανάλια είναι άλλη ομάδα, άρα το μόνο που μένει είναι μια φωνή. Αλίμονα δεν υπάρχει. Για μένα είναι απαραίτητη. Μακάρι να βρεθούν και άλλοι 10, αλλά προς το παρόν δεν βρίσκονται. Όσοι είναι άλλες ομάδες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ψέλισε μέσα στα δόντια του αυτός που θέλει να είναι περήφανος, αν θα τον πούνε τσάτσο, του Μαρινάκη, ψέλισε ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει, λέει, βοηθητικό του Σαββίδη και να μην έχει τιμωρηθεί. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι όταν ο Άρης είχε τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είχε τεθεί θέμα του βοηθητικού του Άρη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ότι θα μπορούσαν να το κατάσχουνε. Δεν θα μπορούσαν να το κατάσχουνε φυσικά το γήπεδο, γιατί είναι του Αριστέχνη. Αλλά το βοηθητικό δεν ήτανε. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα όταν συζητάμε για το ποιος έχει τις μετοχές και ποιος είναι μεγαλομέτοχος και τι σχέση έχει μια ΠΑΕ ή μια οποιαδήποτε ομάδα με τα βοηθητικά και με τις εγκαταστάσεις τις συμπληρωματικές, ακόμα και με το ίδιο το γήπεδο, όταν το κάνει κάποιος ιδιωτικά.
Δηλαδή αν ο Σαββίδης ήθελε και πήγαινε και έφτιαχνε ένα γήπεδο δικό του και έλεγε μετά ότι εγώ θα πάω την ομάδα αυτήν να παίζει στο δικό μου γήπεδο. Όχι του Ερασιτέχνη, όχι όπως τώρα θέλει να γίνει. Α, όταν λοιπόν γίνει με ιδιοκτησία κάποιου ιδιωτικά, έχει δικαίωμα να το πουλήσει και να το κρατήσει και να κάνει αυτό που συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Δεν φιλάρετε. Τώρα προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι για το οποίο του δώσανε χαρτάκι σαν να έλεγε ποίημα της 25 Μαρτίου ο Ρεξόνα. Ο άνθρωπος δεν γνώριζε. Αγόρι μου γλυκό, ο άνθρωπος καταρχήν δεν γνωρίζει τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Και βγήκε να πει αυτό που τον είπανε οι μέντορές του για 5 ευρώ τώρα, το χαρτζηλικάκι τώρα. Καλά, το πρόβλημα είναι ότι πάνε να δημιουργήσουν εικόνα η οποία είναι ανύπαρκτη μεν, αλλά και πάρα πολύ καλή στην προπαγάνδα. Δηλαδή, στην τελική, όταν μια ομάδα δεν γουστάρει να πάει να προπονηθεί, να παίξει, να οτιδήποτε, σε ένα χώρο που είναι του Σαββίδη, ή του οποιοδήποτε Σαββίδη, έχει δικαίωμα να πάει κάπου αλλού. Ωραία. Δεν τον υποχρεώνει κανένα να πάει γιατί εκεί πέρα. Έχει 5 γραμμές, τρέξτε το λίγο σε παρακαλώ σήμερα. Για αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί θα γίνει, θα πάθει μια απόφαση από την ΕΕΑ και ξέρω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ως προς την ιστορία του τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα θα ξεφουσκώσει όλο αυτό. Δεν θα θυμούνται τίποτα από όλα όσα είπανε, γιατί ό,τι ήταν να γίνει το κάνανε εκείνη την ημέρα που έπρεπε να γίνει, τη βδομάδα πολύ. Που έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε Ελπίζω πολύ. Να καταλάβουμε ότι αξίζει να έχουμε φωνές και πρέπει να έχουμε φωνές που να μπορούν να μας υπερασπίζονται. Και ο Μήνος είναι μία από αυτή. Γεια και χαρά. Γεια σου, φίλε. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι παιδιά. Είναι 4. Έχουμε 10 λεπτάκια. Θα μιλήσετε και οι 4. Έτσι. Έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Με τα χράτσα σκρούτ. Σοκολάτα τρως. Τι κάνεις. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Όχι, μπισκότα τρώω. Μπισκότα. Α, τι γεμιστά. Τι έγινε, φίλε. Καλά, καλά. Εσύ. Τι πάλι έχουμε. Τι γεγονότα έχουμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις, λέω, τι γίνεται. Εγώ βλέπω κάτι άλλο, βλέπω Τάσο, αλλά... Χρόνια πολλά να σε πούμε καταρχήν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, λέω, να σε πούμε καταρχήν. Α, ευχαριστώ πολύ, ρε γιγαντά. Ναι, να είσαι γερός με υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Α, υγεία, όλοι να έχουμε υγεία πάνω. Υγεία, Νίκο, υγεία. Ναι. Νίκο, υγεία, τι, υγεία, να πάμε, να πάμε, υγεία. Πάμε λίγο γιατί έχω 3 γραμμές ακόμα και... Τι πάμε, ρε, πάμε, είσαι. Πάμε, καρτασάκι, πάμε. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε τρεμίση. Σ' άκουσα προχθές ως αγόρας, είχε πολλή ώρα, σ' άκου, ωραία, καλά. Ναι, εγώ θα πω κάτι. Ωραίος ήσουν. Εδώ πέρα να πούμε, αρχινάει το όργανο να πει πολύ άσχημα. Λέτε για τον Ρεξόνα, λέτε και για τον Μήνο. Ναι. Ποιος Μήνο, ρε, γαντάσαι τώρα. Ναι. Άστο Γιωργάκη, Γιωργάκης ήταν... Ένας άνθρωπος από το πουθενά. Να σε πω εγώ το κάλαντο για τον Γιωργάκη. Έλα τώρα για τον Γιωργάκη. Ναι. Άντε ο Ρεξόνας, είναι πούμε από το πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τον ορίζοντα ψάχνει να βρει σανί να δοθεί. Ναι βρε, αυτό είναι, αυτό είναι για τον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι για τον κόσμο. Ναι. Αυτό που τα λέω είναι για τον κόσμο. Για τον Αφρίκη και για το πρόβατο. Το παρακάτω. Για πες μου, η τριάδα, ποια είναι η τριάδα της Ελλάδος. Του κράτους. Τι εννοείς του κράτους, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυβερνείται από, εγώ πιστεύω από 3 άτομα κυβερνείται το ο κράτος. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Πες εσύ πως είναι τότε, εγώ αυτούς ξέρω. Εγώ μα τι είναι η πραγματικότητα, είναι, ένας είναι από την, είναι ο Πούτιν, ο άλλος είναι εδώ στα Διαβατά και άλλος είναι πούμε από την Αμερική. Η τριάδα αυτή κυβερνά το κράτος, αυτή κυβερνά το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτή κυβερνά τα πάντα. Μάλιστα. Όσο θα πούμε για τα υπόλοιπα άλλα, να ξέρει πολύ καλά, να σου πω κάτι. Αυτός ο αυτοφοράκης, τι σημαίνει αυτοφοράκης, Τάσο, ο αυτοφοράκης, τι σημαίνει αυτοφοράκης. Αυτοφοράκης είναι αυτός που πάει μέσα για να πάρει καρτζιλίκι, ρε παιδί μου, αντί να πάει άλλος. Μπράβο. Αντί να πάει ο μεγάλος, πάει ο μικρός, ο αδύναμος, για να πάρει κανένα καρτζιλίκι. Ο τσιλιαδόρος που λέμε στους αράκηδες. Στα κόκαλα όταν παίζουν, έχει τον αυτοφοράκη. Φεύγει το αφεντικό που παίρνει την κανιώτα, στα κόκαλα, ρε παιδί μου,
Και μένει ο αυτοφοράκης, πιστεύω αυτός είναι, πάρ' τον μέσα στην παλάδα. Μέσα στην μπουζούκα. Για πες μου το θέμα που γίνεται τώρα, θα γίνει στην επιφάνεια, που τώρα σε 10 μέρες γίνει στην επιφάνεια. Για το θέμα το Χανίων. Τι γίνεται εκεί πέρα. Άστο να βγει ρε Νίκο να καπνίσει ο κόσμος κάτι τσιγάρο ελεύθερα. Μα βγαίνει φίλε μου. Εκεί το Χανίων βγαίνει. Το φάκελο αυτό που είναι στα δικαστήρια στον Άριο Πάγο ήδη αρχίζει να βγαίνει στον αέρα. Ας βγει ρε Νίκο, δεν είναι ό,τι είναι να γίνει η δικαιοσύνη ελληνική τώρα. Έχουμε εμπιστοσύνη. Άμα γίνει και κάνει καμιά στραβή αυτό που το λέτε Γιάννη, που δεν λέτε Γιάννη. Ιωάννης. Που το λες εσύ, δεν λέγεται, Γνατίβης λέγεται. Καλά. Άσε το παράδειγμα μου, έγινε. Για αυτό, μα την αλήθεια. Γεια σου Νικολάκη, γεια σου Νικόλα. Άντε, αύριο θα πούμε, έχει χαμός. Έτσι, δηλαδή δεν αφήνεις να μιλήσουμε έτσι στην τελβίση. Καλά εσύ, τα σούλη. Θα τα πούμε αύριο πάλι, ρε Νίκο. Έχει, όχι τα σούλη. Να κατάσει τρεις γραμμές, έχει 7 λεπτά έχω, δεν γίνεται. Ναι, ένα λεπτό, κάνω και τίποτα άλλο, ρε φίλε. 4 λεπτά μιλάς, ρε Νίκο. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Τι ήταν τα μου πλάκα με κάνω να μισό λεπτό ακόμα πάμε. Έλα, πες το. Έτσι, μπράβο ρε Μαγκίτη. Ρε Καρδάση μου, σε παρακαλώ. Τρεις γραμμές έχω, γιατί δεν με καταλαβαίνεις. Έχουμε και χωρικούς να διαβάσουμε. Θα πει μετά ο κολλητός σου, ο φίλος σου. Εντάξει, φιλάκο, εντάξει, φιλάκο. Άντε, Καρδάση, θα πούμε αύριο καλύτερα. Άντε, φιλιά, φιλιά. Όχι, τώρα τι πω και για τον μπάσκετ. Θέλεις. Ναι, τι να πεις, Νίκο. Άστο να το πούμε αύριο, σου λέω. Έχω τρεις γραμμές. Το μπάσκετ, φιλαράκο. Τελειωμένο είναι. Και μια ταφόπλακα μπήκε το μπάσκετ. Έγινε Νικόλα. Έτσι. Αύριο περισσότερα. Αύριο περισσότερα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Παιδιά. Έχει. Εντάξει. Έλα φίλε. Όλοι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Λογικό είναι. Πέσαν όλοι. Λογικό είναι. Εντάξει. Κατάλαβες. Okay. Εντάξει. Okay. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, και παραπέντε είναι, Τάσο. Έτσι, τώρα θα λέει ο Νίκος. Πλάκα μας έκανες. Δεν έκανα με έκανες σινιάλο γραμμές. Ότι έχεις τρεις γραμμές. Τρεις γραμμές, δεν άκουσες. Εντάξει, εγώ τις άκουσα. Γεμάτες, τι να κάνω. Ο Νίκος, τον Νίκο ποιος ακούει τώρα. Δεν πειράζει, αύριο. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, Τάσο. Ήταν ολοφάνερο ότι όλο αυτό που συνέβη που έγινε. Γιατί ο Μήνος δεν τον κάνει καμία ερώτηση. Ο Μήνος βγαίνει και το λέει για τη στιλιστική του επιλογή, ότι είναι μόδα του 80 για το Ζιβάνγκο και τα λοιπά και το παλτό αυτό που φοράει. Και αυτός κατευθείαν, χωρίς ξέρω εγώ να μιλήσει, να πει τίποτα. Ωραία. Η επιτροπή πρέπει να δικάσει την υπόθεση άμεσα και πολύ σωστά είπε ο Παπαμπρίζας από την αρχή. Τι γίνεται με την υπόθεση Τζίλου. Να μάθουμε ποιος ήταν. Εγώ επειδή δεν άκουσα τι τώρα, γίνεται με τα στημένα παιχνίδια. Τι γίνεται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες υποθέσεις. Αλλά και αυτό που έλεγε ο... Τι γίνεται με την Νόβα που θέλουν να τη χαρίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ και την πάρει ο Μαρινάκης. Με τα Χανιά τι εννοούσε. Τι γίνεται με τα 45 εκατομμύρια ευρώ που θέλουν να χαρίσουν στο Καραϊσκάκι. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριε Αναστόπουλο, όπως είπατε. Δεν πρέπει να τα μάθουμε όλα αυτά. Ε. Ή να μας πούν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φύγαν οι 8 μάρτυρες από τον Ουρουάν και είναι στον Άγιο Πέτρο. Τι γίνεται. Ο κύριος Μουστάκιας, ο κύριος Ρεξόνα. Έλα φίλε, έχεις ένα λεπτό. Ναι, καλησπέρα. Έλα καλησπέρα, πέσαμε τρεις φορές. Τι πράγματα είναι αυτά. Έλα ρε φίλε, σαν τον Άρη είσαι κι εσύ. Σαν τον Άρη, έχουμε γίνει αριανείς αυτή την εκπομπή. Άλλη μία μα πέσεις, θα σου πει. Μετά από αυτό που είπες, έχεις 13,5 δευτερόλεπτα να μιλήσεις. Θα το χτυπήσω, πες ό,τι θέλεις. Τι να σας κάνω, να κάνετε άλλη μία ώρα, ρε παιδιά. Δεν μας φτάνει, δεν σας φορτένουμε. Καλά, θα τον αρπάξω λεκτικά. Έλα, έλα, και αύριο μέρα είναι. Έλα, θα δω, πάμε. Λοιπόν, εντάξει, η αγωνιστική πήγε όπως περιμέναμε να πάει, δεν είχε μεγάλες εκπλήξεις. Μ' άρεσε, εγώ θα μιλήσω για την εκπομπή του Total Football στο Open που έγινε πραγματικά. Όσο πάει η εκπομπή γίνεται καλύτερη, πιο ποιοτική. Παιδιά, καθόμαστε τουλάχιστον τις Κυριακές και δεν μας βγαίνει ψυχή. Καθόμαστε και απολαμβάνουμε μπάλα με ωραίο σχόλιο, ωραίο ρεπορτάζ, στιγμή του αγώνα, εξηγούν ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά δείχνουν τι πήγε καλά, τι όχι στην ομάδα, τακτικά και χωρίς αυτό το καφενείο που έχει στην ΕΤΕΝΑ, που έχει στηθεί εκεί και προσπαθούν όλοι να δικαιολογήσουν πόσο ο Ολυμπιακός παίρνει τα μάτς. Εμείς είμαστε καταιγιστικοί σε αυτό το παιχνίδι, για να πάω στο παιχνίδι. Παίξαμε καλά, τους βάλαμε στα δίχτυα. Αυτό το παιχνίδι το πήρε ο προπονητής γιατί είδε σωστά τις αλλαγές του και αν είδες κάτι Τάσο και Ζάχο, είχαμε ένταση για πρώτη φορά το ΠΑΟΚ μετά από πολύ καιρό 90 λεπτά. Και αυτό έγινε γιατί δεν έπαιζε ο Πίσης Βαρ από την αρχή. Ήρθε από τον πάγκο ο Φρεσκαδούρα
Και όσο ήταν στον πάγκο ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, όπως και να το, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, έδωσε παιδιά άλλη πνοή στον ΠΑΟΚ, έδωσε πνευμόνια. Όπως και ο Μαουρίσιο που δεν ήταν τόσο καλός φυσικά, αλλά έπρεπε να φορμαριστεί, να πάρει παιχνίδια, γιατί θα το χρειαστούμε στο δεύτερο γύρο. Αυτά. Πανετολικό. Πανετολικό τώρα παίζεις, ε. 12 φράγκα. Πανετολικό, ναι. Ένα ευρώ θα το βάλω, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πού θα το βάλεις στο ευρώ σου. Στον... Ε? Έλα, πού θα το βάλεις το ευρώ σου. Ένα ευρώ θα το βάλω στον άσο του Πανετολικού. 12 το δίνει, το θεωρώ υπερβολικό. Όχι, είναι υπερβολικό, εντάξει. Αλλά ο Πανετολικός, με αυτή την εικόνα που έχει στα τελευταία παιχνίδια, ενώ τον είχα για πιο καλή ομάδα... Ναι, και εγώ, φαίνεται να παραπέει. Εγώ στο, εντάξει, όχι ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο, στο Καρλάο καλούτσικο ήταν. Δεν ήταν δηλαδή, καλός ήταν, καλή μπάλα έπαιξε. Ναι. Γενικά οι ομάδες από 6 μέχρι κάτω δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Φυσικά αυτή που με απαγοήτευσε η ομάδα γενικά τώρα με την επιλογή προπονητή είναι ο Ατρόμητος. Που ενώ σου έχω πει ότι τον πίστευα ότι έχει καλή ομάδα, ότι μπορούσε να πάει πιο ψηλά. Δηλαδή okay, δεν ξέρω γιατί κανένας προπονητής δεν βάζει το Μαντσόν στη θέση 6 που είναι ένα πολύ καλό εξάρι. Δηλαδή δύο χρόνια τον πήγε πολύ καλά τον Ατρόμητο και δεν βάζει το Μάνο πίσω από το Center 4. Όπως ο Άρης τον Τικινί που μου το βάζει στον Ασβέστη. Έτσι και αυτοί βάζουν το Μάνο, είναι δηλαδή ο Τικινί του Ατρόμητο αυτή τη στιγμή ο Μάνος. Περίμενα κάποια στιγμή να βγει ο Λάρσον να βάλει τον Τικινί εκεί, να σου πω την αλήθεια και να βγει. Βέβαια, ναι, ρε Σιζάχο, δεν γίνεται αυτό τώρα. Βάζει τον Λάρσον δυνατό. Είναι για τον Ασβέστη. Είναι γρήγορο δυνατό, αλλά δεν έχει γκολ. Ο άλλος έχει μυρωδιά από γκολ, όπως και να το κάνουμε. Ο Τικινί είναι μαϊμούνι, θα χωρίσει να την κάνει τη φάση. Επειδή ξέχασα κιόλα, δώσουμε 10 δευτερόλεπτα να πω, α πούμε, επειδή είπα για τον Μπα. Θέλω να πάρω θέση και για ένα παίκτη εκτός συγκλονιστικού. Μακάρι να ξεφτυλιστούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι αυτός ο Μαντσίνι δεν μπορεί να είναι Αργεντίνος, ας πούμε, αυτός ο παίκτης. Πιστεύω ότι μας στείλαν κάποιον άλλον, κανένα δίδυμο αδελφό του. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι αυτός Αργεντίνος. Έτσι λέω εγώ. Τουλάχιστον η Αργεντίνη. Κοίταξε, θα πρέπει να το δεις ένα παίκτη. Τώρα με ένα παιχνίδι, με δύο δεν γίνεται. Ένα παιχνίδι, ρε φίλε, και επαναλαμβάνω, ο παίκτης. Πρόσεξε, δεν είναι αυτό ότι ήρθε και δεν είχε κανονικά προετοιμασία με την Πορτό. Με την Πορτό, λέω, σε ποια ομάδα ήταν δανεικός. Την πήρε πίσω, με την Πορτό έκανε προετοιμασία. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να κάνει μαγικά, αλλά και επαναλαμβάνω σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα έκανε και δύο ενέργειες εκεί, ειδικά το πλασάρισμα που έκανε. Ναι, ήταν. Παρακαλώ πολύ. Δεν είναι αυτό τώρα. Το 1-2 που του την έδωσε καλά την μπάλα και τη σήκωσε, δεν θυμάμαι για ποιον. Ενώ ήταν ένα απλό 1-2 να τον βγάλει πάρε βάλε και τη σήκωσε την μπάλα. Συγγνώμη, αυτά δεν είναι στοιχεία. Και δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι του, να σου πω. Τι να σου πω. Αυτό που πάει πολύ καλά σε εσά, που είναι ο ποτένσιο δικό σα, είναι ο Φεσβατζίδης. Ο Φεσβατζίδης είναι, ναι, πραγματικά. Δεν είπα πολλά. Πραγματικά με αυτό που έχω πέσει έξω, δεν περίμενα να κάνει τόσο καλή χρονιά τώρα. Μετά το μάτι του Ολυμπιακού που ήταν ματιαγμένο και είχε ψυχολογικά θέματα, όπω είπε ο προπονητή. Ναι, εκεί δεν μπορούσε, όντω ή άλλω. Είχε, εντάξει, επειδή με την ομάδα του ταιριάζει. Και ο Κουρμπέλη μετά από εκείνο έγινε και αρχηγό στον Παναθηναϊκό. Ήταν μετά εκείνο το αστείο πέναλτι που έκανε στην Τούμπα, πραγματικά που ήρθε. Ήρθε από τη λαϊκή, απ τη λαϊκή έτρεξε από πίσω στο 94. Πάσου άρεσε ο Μπα, ο μαύρος σου, δεν μου είπε. Μπα, πιστεύω, τώρα δεν θέλω ρε φίλε να λέω απαξιωτικά, πιστεύω ότι θα τον βαφτίσω, δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα μην πω σαν τον Μενέντεθ που είναι ηθοποιός, δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω, δεν είναι αμυντικό, πάντως δεν είναι σίγουρο το παιδί, αυτό είναι δεδομένο, δεν κόβει. Όχι, αλλά γρήγορος είναι στο κέντρο, δίνει μάχες, δεν είναι και εντελώς παρτάλ, δεν ξέρω γιατί το βγάζει, δεν είναι και άσχημος. Εγώ δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Και επαναλαμβάνω, παράλληλο ποδόσφαιρο δεν κόβει με τίποτα. Ο αμυντικό χάφ είναι. Αν ο αμυντικό χάφ δεν κόβει, θα μου πει ο Ματίγια κόβει. Όχι βέβαια. Ο Ματίγια για μένα κατά συνθήκη παίζει αμυντικό χάφ, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Πού θα το βάλει άλλο, δεν μπορεί να το βάλει καπάλο. Όχι αμυντικό χάφ, στα χάφ το βάλει. Δεν μπορεί να το βάλει καπάλο. Εγώ θα τον δοκίμασα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ίσω είμαι άμπαλο. Πολύ λογικά. Θα τον δοκίμασα, αλλά αυτό θέλει να έχει το Σιώπη π.χ. και το Σάσα, έτσι. Δύο τέτοιου. Το Σιώπη και το Σάσα και θα τον είχα μπροστά από αυτόν. Θα τον είχα τον Ματίγια. Ξέρετε, τώρα το Σάσα τον έβαλε αριστερό μπακ. Δηλαδή. Τώρα εντελώς λάθος ο σχηματισμός. Από εκεί που έβαλε δεξιά τον. Εντάξει, τον κανονικό στο δεξί μπακ, τον έβαλε τώρα αριστερά τον Λάσον. Δεν ξέρω γιατί. Τα είπαμε. Έλα και αύριο μέρα είναι. Άντε, δικός μας εσύ. Κλείνεις. Καληνύχτα, φιλιά. Πάμε, ξεκινά. Μάζδα Μανατίδης ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ, εξειδικευμένο συνεργείο. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, ανταλλακτικά, βαφείο, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης Άρεξ. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Συγγνώμη, διεύθυνση. Στην Παπάφη 205,
και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος της Θεσσαλονίκης, χοιρινός Γκοτόπουλος, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές, προσφορές καθημερινά, ενδεικτικά κάποιες. Από αυτές δύο-τρεις να πούμε, ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ, δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Πού μπορούμε να βρούμε όλα αυτά και πολύ περισσότερα φυσικά? Στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Κοιτάω και πίσω, ξέρετε. Να ευχαριστήσουμε το Στέκι του Κωστή, άλλο ένα βράδυ που ήταν εδώ υποστηρικτής της εκπομπής μας. Όλα τα πάντα στα κάρβουνα, σούβλες και σχάρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί η ψυχούλα σας και θέλετε να γευτείτε. Μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, σκότσι σούβλα, σουβλάκια χοιρινά, κοτόπουλα, τα σουτζουκάκια του Κωστή, ό,τι θέλετε από μπιφτέκι, λουκάνικα, κοτόπουλα ολόκληρα στα κάρβουνα κτλ. Κρέατα αλφα ποιότητος, μοναδικές γεύσεις, είπαμε όλα στα κάρβουνα, στο Στέκι του Κωστή. Ανδρέα Παπανδρέου, 113 στη Νεάπολη, σημειώστε και τον delivery, παιδιά, να πάρετε για να καραγουστάρετε όλα αυτά που σας λέμε σε μοναδικές τιμές. 2310-620-727. Ξαναγράψτε το για να το έχετε. 2310-620-727. Το Στέκι του Κωστή στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Μπορείτε να αράξετε και με την παρέα σας τα υπέροχα τραπεζάκια που έχει στο μαγαζί για να πιείτε την παγωμένη ρετσινάρα με τα special εδέσματα. Να πάμε ένα βράδυ. Να πάμε. Έτσι κι αλλιώς θα ξαναφέρεις από εκεί. Γιατί λίγο, 6 Ιανουαρίου θα κερδίσω το στοίχημα από τον Χανιώτη. Έφαγες δύο-τρεις γεύσεις. Δηλαδή έφαγες κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοινό και κότσι. Και τέτοιο και τι ήταν, σουτζουκάκια, λουκανικά και τι ήταν. Ναι, και κοινακή. Έχει φίλε άλλα 500 πράγματα. Να φέρουμε. Τώρα που θα κερδίσω το στοίχημα με τον Χανιώτη για τρίτη συνεχόμενη φορά. Δηλαδή θα σε βάλω μια πανσέτα σούβλας. Πανσέτα σούβλα σε βάλω εκεί. Πεινάω κιόλας. Να βάλω κανένα μοσχαρέσιο μπιφτέκι, κανένα. Ποδαράκι πατσά έχει. Κανένα λουκάνικο του χωριού. Ποδαράκι πατσά. Και θα λιγοθυμήσεις. Δεν έχει ποδαράκι πατσά. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Θα ευχαριστήσουμε όλο το ακροτήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Και αύριο μέρα είναι, μην το λερωμαστείτε. Που είστε συντονισμένοι και σήμερα στην αγαπημένη σας εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντρούλη Γρηγοριάδη και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Ακολουθεί. Ποιος ακολουθεί? Δεν ακολουθεί κανένας. Ο Γιώργος. Γιώργος Αγόρας. Με την εκπομπή Ζούγκλα θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες τουλάχιστον 2 ώρες. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα και τον Τάσο να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Οφείτε.